Όταν μπήκα στο μικρόφωνο το θυμήθηκα. Ναι. Πριν προσπαθούσαμε με τον Κώστα να θυμηθούμε το πενταψήφιο. 54-526. Ελπίζω να λέω το σωστό και να μην πηγαίνουν σε άλλο ραδιόφωνο τα μηνύματα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος συγκεντρώνει πολλά μηνύματα κάθε φορά που μιλάει. Το Σταύρο τον Κόλκα, αν είπαμε σωστά. Σταύρο! Τι? Είναι 54-526 ο πενταψήφιος. 54-526. Πέντε, το είπα αλλιώς. Εντάξει. Κάτσε να το σημειώσω κι εγώ, Ρούκι. 54-526. 5-45-26. Ναι, το ίδιο λέμε, Σταύρο, εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία. Το συνηθίζουμε αυτό. Εύκολα, απλά είναι πιο πρακτικό. Το ζώδιο μου είναι πιο πρακτικό. Τι ζώδιο είσαι, Σταύρο? Εγώ είμαι Παρθένος, είσαι Καρκίνος. Σωστά, έχεις δίκιο, ναι. Ο Κώστας είναι εγώ καιρός. Εγώ καιρός. Εγώ καιρός ο Κώστας. Εγώ καιρός. Εντάξει, εντάξει. Δουλέψαμε τον εγώ καιρό. Έτσι. Να ξεκινήσουμε με εθνική ή με ΠΑΟΚ. Με εθνική. Με εθνική. Το καυτό το θέμα είναι εθνική, γιατί υπάρχει μια ξεκάθαρη αλλαγή εικόνας. Ναι, ήταν καλή χθες. Ήταν καλή. Και με την Ιταλία ήταν καλή. Ναι. Και με την Ιταλία ήταν καλή και αυτό έχει λόγους που συμβαίνει. Εγώ πλέον καταλαβαίνω γιατί. Ποιοι είναι οι λόγοι? Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Φανσίκ Σκιπ είναι και δύσκολο παραδείγματο, το λέμε Κώστα να τελειώνουμε. Ναι. Γιώργο, κάτι άλλο, ναι. Ο Σκιπ, λέγει, ο Σκιπ. Ο Σκιπ, ο Σκιπ, ο Σκιπ είναι. Σκιπ, έχει ένα χι στη μέση. Φύγαμε από τα Σκιπ με double E και P και πήγαμε στον Σκιπ. Ναι. Τι έκανε? Τι έκανε? Έδιωξε αυτούς που θεωρούσαν ότι είναι πάνω από το group. Α. Και ουσιαστικά τι έκανε, απελευθέρωσε τους υπόλοιπους. Γιατί όταν σε μια ομάδα υπάρχει, θα το πω τώρα σε εισαγωγικά, δεν είναι και πολύ κομψή η λέξη, αλλά έτσι λειτουργεί, όταν υπάρχει ο νταβατζής, ναι, αυτοί που είναι περισσότερα χρόνια, που, αν αυτοί δεν έχουν την υποδομή να λειτουργήσουν προς όφελος του γκρουπ, αλλά κυρίως κοιτάνε την πάρτη τους, αυτό το πράγμα έχει πολύ άσχημο αντίκτυπο στην ομάδα. Συμφωνώ. Πρόσεξε όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ότι αυτοί και αυτοί όταν ξεκινούσαν είχαν τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών που είδαμε χθες. Το ζήτημα είναι και το περιβάλλον να μην οδηγήσει αυτά τα παιδιά. Να είναι μεγαλύτερους, οι οποίοι σεβόντουσαν την ιεραρχία, τον στόχο της ομάδας. Η του 4, λες, αυτή η γενιά εκείνη. Η του 4, η μετά του 4 είχε πολύ, πολύ καλά παιδιά μέσα της. Ήταν ο Σάντ, ήταν ο Γιώργος Σαμαράς. Ήτανε παιδιά τα οποία ο Τολοσίδης όταν ήταν μικρός είχε άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή ήταν παιδιά τα οποία το είχανε. Ο Αλέξανδρος Τζιόλης, παιδιά καλά, σοβαρά. Ξέχωρα αν συμφωνεί κάποιος τη διαφωνή με την ποδοσφαιρική τους αξία, σαν οντότητες, σαν προσωπικότητες, ήτανε σοβαροί. Δεν ήτανε καραγκιόζηδες. Εντάξει. Εδώ λοιπόν, μέσα στην απαξίωση της εθνικής, δημιουργήθηκαν συμπεριφορές οι οποίες ήταν εκτός μιας σοβαρής γραμμής που θα έπρεπε να έχει η ομάδα για να λειτουργήσει. Και αυτό φάνηκε με το που απομακρύνθηκαν 3-4 παιδιά τα οποία δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα τι έκανε Θεωρείς ότι παιδιά όπως ο Παπασταθόπουλος, ο Μανολάς και τα λοιπά, ο Μανολάς, ο Τολοσίδης, θα είναι στις μελλοντικές επιλογές ή πιστεύεις θα έχουν βγει εκτός? Όχι. Πιστεύω δεν θα είναι. Μάλιστα. Και πιστεύω δεν θα είναι γιατί. Γιατί φάνηκε ότι υπάρχει μια βάση που και με την Ιταλία και χθες τα βασικά του ποδοσφαίρου θα κάνει πάρα πολύ καλά. Στην Ιταλία αμύνθηκε καλά, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της, έκανε φάσεις είτε στο 0-0 είτε στο 1-0, θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Από συγκυρία χάθηκε το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Ένα λάθος του Μουχαλάκη και μια κακή αντίδραση του Πασχαλάκη νομίζω ήταν ουσιαστικά τα σημεία που κρίθηκε το παιχνίδι. Το τελείωμα του Λιμιού στην αρχή που τον Αρώμα κάνει εκπληκτική επέμβαση στην εθνική γωνία με το χέρι σηκωμένο, από κουλούρι που ήταν λίγο πλάγια, το τελείωμα του Μπαγκαρσέτα, δεν βρήκε την μπάλα καλά που σήμερα στα γκολ, αυτό τα έχει με την Ιταλία, η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή. Χθες ήταν εκπληκτική. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι εύκολα με εθνική, το ξέρετε. Ναι. Εντάξει. Δεν είμαι από είναι και αυτό ότι ήταν τα πιτσιρίκια τα περισσότερα και μας δίνει ένα κλικ ενθουσιασμού παραπάνω αυτό. Ότι είναι και μικρά παιδιά. Δεν είναι πιτσιρίκια, φίλε, όμως κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα, Χρυσόφιλη Κώστα. Δεν είναι πιτσιρίκια ο Λιμιός. Ο Λιμιός είναι πιτσιρίκια που είναι 21 χρονών. Ναι. Αλλά έχει παραστάσεις. Πεκτικά δεν είναι πιτσιρίκια. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ναι, είναι 21 μαζί σας. 21 είναι ο Λιμιός. Αλλά 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ κάνει τον αθλητισμό. Ναι.
Έχει 4 τίτλους. Εντάξει, δεν είναι τόσο ότι είναι πιτσιρίκι, ναι. Είναι το πώς θα δώσεις εμπιστοσύνη σε αυτό το πιτσιρίκι. Να του δίνει ο Πάοκ που κάνει τον αθλητισμό και του δίνει 35 εκατομμύρια το χρόνο μπάζει και δεν του δίνεις εσύ. Ναι, σωστά. Εδώ, λοιπόν, σωστό. Βρέθηκε χώρος για αυτά τα παιδιά. Βρέθηκε χώρος π.χ. Για τον Γαλανόπουλο που έκανε πολύ καλό παιχνίδι χθες. Εντάξει, βρέθηκε χώρος, ωραία, για τον Μάνταλο που ναι μεν είναι πιο μεγάλο σε ηλικία, αλλά δεν είναι ένα παιδί χορτάτο με διακρίσεις στην εθνική και θέλει να διακριθεί. Mm. Εντάξει, είναι ο Χατζηδιάκος ένα παιδί εγώ που το είδα πρώτη φορά. Όντως, αυτός, αυτός που ήτανε. Πού, στην Ολλανδία. Είναι από 14 χρονών στην Ολλανδία. Μάλιστα. Εγώ φέτος γνώρισα ότι υπάρχει αυτός. Ναι, κι εγώ. Αν παίζαμε με την Αλκμαρ, δεν θα το ήξερα καν. Εντάξει, έτσι. Είναι και κάτι έξυπνο που κάνει χθες ο... Φανσίπ. Το Γιαννούλη λες. Που... Όχι το Γιαννούλη, το Σταφυλίδη. Το Σταφυλίδη, το Σταφυλίδη. Αυτό που είπαμε. Ναι, βόλεψε βέβαια, έτσι. Βόλεψε γιατί δεν υπήρχε Τζέκο όμως. Γιατί, εντάξει. Ναι, και Τζέκο να υπήρχε. Από τη στιγμή που έχει επιθετική άμυνα σε όλες τις φάσεις άμυνας, δηλαδή είχε επιθετική άμυνα στη μεσαία γραμμή με τον Γαλανόπουλο και τον Κουρμπέλη. Είχε επιθετική άμυνα με πίεση ψηλά, με τα κασέτα, λιμιό, μάνταλο. Στα στημένα θα είχε θέμα με Τζέκο όμως. Ναι. Εντάξει ρε, δηλαδή έχω και μια δυναμία, αρκεί να παίζω σωστά. Ωραία, έτσι όπως παίζαμε με πίεση ψηλά, πόσα στημένα πήρε η Βοσνία. Ναι, δεν πήρε πολλά. Δεν είναι λίγο η Βοσνία, η Βοσνία, επί 4 μέρες έβαλε 4 στην Ολλανδία. Ναι. Δεν είναι λίγο, πες Τζέκο. Σωστά. Ναι, πάντως είναι, είναι οι μόνοι που δεν μας κέρδισαν. Αυτοί και το Λιχνεστάιν, μόνο αυτοί δεν μας κέρδισαν φέτος. Είναι, μια, είναι ένα παιχνίδι με 25-5 τελικές. Ναι. Με τον αντίπαλο διαφερόμενο. Όχι, όχι, ήταν καλή η εθνική. Πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή. Εγώ δεν λέω ότι η εθνική θα πάει στο παγκόσμιο στο επόμενο. Τώρα είναι αποκλεισμένη, μιλάμε για την επόμενη προκληματική διαδικασία. Αλλά λέω ότι θα έχει μια βάση για να δώσει τη μάχη της. Πρέπει να έχει διάρκεια. Γιατί αυτά τα παιδιά βέβαια. Ο Γιάννολες παιδιά, στην κατάσταση που είναι, δεν γίνεται να μην πέσει. Το θέμα είναι, θα συνεχίσει, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ να παίζει με την Έλευση Βιερίνη. Δηλαδή, όντως προορίζεται ο Βιερίνη για μπροστά. Ο Βιερίνη παίζει πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Θα παίξει πιο μπροστά. Και στις προπονήσεις και στο κλινικό με την καταδοχή. Δεν κουνιέται ο Γιάννολες. Ο Γιάννολες δεν θα παίξει στον ΠΑΟΚ όταν πρέπει να ξεκουραστεί. Γιατί πέρασε μια περίοδο που ήταν στα κόκκινα όλες οι γραμμές του. Ναι. Και έπρεπε να πάρει ανάσα. Γιατί έπαιζε μόνο αυτός. Βέβαια, δεν έχει χάσει. Ναι. Λεπτό. Λεπτό δεν έχει χάσει. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά, όλα όμως, όχι μόνο του πάω, τώρα μην νομίζει κανείς ότι έπρεπε να μάθει και παραλόγω πρόσθεση. Γιατί, γιατί έκανε αυτό που οφείλει να κάνει ένας κεντρικός μέσος. Εντάξει, μ' άρεσε ο Μπακασέτας γιατί έκανε καλύτερες τροφές, έπαιξε ομαδικά. Ο Λιμνός για μένα αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση εκπληκτική. Ωραία που πρέπει σιγά σιγά και αυτός να βγάλει από το μυαλό του ο Λιμνιός τι έχει πάθει. Ενώ μέσα στη γενιά των 98 ετών ήταν μέσα στους top του κόσμου όταν ήταν πιο πιτσιρικάς. Τώρα παίζει, έχει ένα κόλλημα παίζοντας στον ΠΑΟΚ, έχει το μυαλό του στο τι κάνει ο Μάτος. Να σε ρωτήσω κάτι, θα να σου το ρωτήσω από το ΠΑΟΚ Άρης. Γιατί ο Λιμνιός δεν έπαιξε εξτρέμ δεξί στο ΠΑΟΚ Άρης. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς δεν έπαιξε, τι έπαιξε. Δεν έπαιξε. Ξεκίνησε ο Ζαμπά. Ξεκίνησε ο Ζαμπά. Ναι. Ναι, μετά το ξαναβάλω το Ζαμπά μου. Το Ζαμπά. Δεν το πήγαινε καλά στις προπονήσεις. Δεν το βγήκε το προπονητής. Αυτό εν τω μεταξύ το λες και εσύ, το λέμε και εμείς πολλές φορές με τον Νίκο το απόγευμα στο Λαμπαοτάρης. Υπάρχουν όντως παιδιά παίκτες που στις προπονήσεις πάνε πολύ καλύτερα από κάποιους άλλους και μόλις μπαίνουν να παίξουν, λέμε βόηθα Παναγιά. Ο Τόνσο είναι ένα παράδειγμα του Άρη. Τώρα μου λέει για τον Ζαμπά ο Σταύρος. Δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας. Πραγματικά πάνε πολύ καλά στις προπονήσεις. Και ποια είναι η λάκα του προπονητή. Ότι αν πάει ο άλλος καλά στην προπόνηση και τον βλέπουν και 25. Δεν μπορεί να μην τον βάλει. Τον βάλει ναι. Αν δεν τον βάλει, θα πει θα μου λέει άλλοι 24 τι κάνει αυτός τώρα. Έτσι. Γιατί οι προπονήσεις βγάζουν δεκάδα, δεν βγάζουν διαγώνη. Εντάξει. Σωστό. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε την εθνική, εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν την λογική, ότι ένα γκρουπ ίδιας γενιάς, με ελάχιστους έμπειρους, δηλαδή ο έμπειρος που θα μείνει, είναι ο Ζέκα, που είναι ένα παιδί το οποίο είναι παίκτης ομάδας. Είναι ο Κουρμπέλης που είναι αμυντικό χαμ και είναι εργάτης. Και δεν είναι μεγάλος αυτός. Μόνο ο Ζέκα είναι μεγάλος. Ωραία. Δεν έχει άλλο μεγάλο εθνική. Mm-hmm. Μετά έχουμε μια γενιά από 21 μέχρι 26 που έχουν 5-6 χρόνια με την εθνική μπροστά τους, αλλά θέλουν να δείξουν. Δεν είναι κάτι που θα παίξουν. Και δημιουργούνται τώρα οι σταθερές για να δει αυτή η γενιά
τι μπορεί να πιάσει. Ωραία. Εγώ ήμουν αυτής της άποψης και πριν το κάνει ο ΣΥΠ. Ότι διώξε ό,τι υπάρχει, φτιάξε ένα νέο γκρουπ. Δεν είναι τυχαίο ότι βάζει εκεί πολλούς απειλήτες. Ναι, τον βοηθάει το αποτέλεσμα βέβαια. Πάντα σε τέτοιες αλλαγές ναι, βοηθάει το αποτέλεσμα. Να το δεχτεί η βοηθάει, και η εικόνα και το αποτέλεσμα. Εντάξει. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό το πήρε εθνική γιατί ένας έβαλε το πόδι και βάλε αυτό το πόδι. Ναι. Η εθνική χάσει 15 ευκαιρίες όμως. Η εικόνα είναι. Σωστό. Το αποτέλεσμα είναι δεκτερεύον σε φάση που δεν καίει, δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η εικόνα είναι αυτή που σου δίνει το πάτημα να πεις θα το πάμε έτσι. Κάνε μας και ένα σχόλιο γιατί επανέρχεται, ξαναρχόμαστε, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι εύκολο αυτό το μάτς με τη Λάμια, είναι από αυτά που λέμε τα εύκολα μάτς ή δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Είπες το κλισέ. Ο ΠΑΟΚ Περέιρα ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στα δύσκολα παιχνίδια από τις εύκολα. Ναι. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεύτερο, η Λαμία, ναι μεν δεν είναι κανένα μπραντ, δεν είναι ξέρω εγώ η Arsenal. Αλλά είναι μια ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες. Μπαλδοκαπνισμένους. Εντάξει, με καλό ρόστερ λέω εγώ, δηλαδή δεν θα περάσει κανείς από την Λαμία, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Εντάξει, και θέλει προσοχή. Ο ΠΑΟΚ είναι παιχνίδι μετά τη διακοπή, πολύ σημαντικό. Παίζει ρόλο αυτό. Ονειρό. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες, δεν πάω σχάρι για μένα, το Ολυμπιακός, αφήνει πολύ υπό το παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 15 διεθνείς και όφη παίζει. Ναι. Είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά, αυτή μου πω στις συνέχειες τις δύο πολλές καλές εμφανίσεις που έκανε με ΑΕΚ και αυτή αντίποτες. Δεν έχει περιθώρια για λάθη, είναι ήδη πίσω από τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να συνεχίσει να πει τον Ολυμπιακό, ο οποίος με την Ευρώπη τώρα αρχίζει το πρόγραμμα του δυσκολεύει. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια μικρά να δυσκολεύει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Έχει μπάγερ. Με τα δύο παιχνίδια με την μπάγερ, που άμα θες εκεί κάνει rotation, όπως έκανε στο δεύτερο αστέρα, 14 θα φας εκεί άμα. Όχι 7. Τρία έπαγε με τον Ιδρύο Αστέρα. Ναι. Όχι και οι άλλοι βάλανε 7 στην Τότεναμ. Ναι. Κάνε ρωτήσου μας εδώ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή τετράδα αγώνων που έχει. Εντός με Λαμία, εκτός με Βόλο, εντός νομίζω με Παναθηναϊκό, εντός. Εκτός με Όφη που όχι πέσει καλά να παίζει. Δεν μπορούμε να πέσει. Και μετά με χρειάζεται στην Τούμπα, έχει μια πεντάδα αγώνων για να πάει στο Καραϊσκάκι. Αν ο ΠΑΟΚ την πιεδάει στις πιθές, στις αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός το μοιάζει. Το χάσαμε. Κόπηκε μόνος στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, μας λέει το Ολυμπιακό κόπηκε. Λοιπόν, Σταύρο! Πάει. Δεν πειράζει, σε χαιρετάμε όμως, δεν πειράζει. Αυτά που θέλαμε τα ακούσαμε. Α, ωραία, ωραία είσαι τώρα. Ναι. Έχουν σήμα, τι να πω. Μόλις είπες Ολυμπιακός κόπηκε, δεν ξέρω γιατί. Ναι, αφού τα έχουν όλα, ρε. Λοιπόν, απλά Παρασκευή θα δώσεις νικήτρια στέλη του προπό. Στο ψυχιατρίο. Όχι, όχι, στο σχολείο, στο Πριγανιώτη. Πού να τα ξεπαυτά, δεν γίνει κάτι. Δεν κατάλαβες τι είπα. Λέω, την Παρασκευή, Πριγανιώτη, την Παρασκευή λέω, θα δώσεις τη στήλη, τα προγνωστικά. Άλλο ναι, είπα. Εκεί θεατήλη έχω. Αυτό λέω. Εσάς έχω κόκκινη από τώρα, να ξέρεις. Με όχι, κανό, όχι. Ποιο, δεν λέω, θέλω να βάλεις διαιτητή το μεσημέρι, πες μας λίγο. Άσε καλά εκεί. Τζίλο θα βάλεις. Ε, δεν είναι πιθανός ο Τζίλος. Όχι. Σχολίασες ότι ο πατέρας του Τζίλου είδε 23 φορές τη ώρα που ήταν σχισμένη από το μακέρι. Μόλις το διάβασα στο έγκυρο SDNA, φυσικά ρε φίλε. Ποιος το σκίσε, ξέρουμε. Πιάσαν δύο. Εσύ που σκίζεις το λάστιχο, δεν σε πιάσαν μία, δεν σε πιάσαν δύο, δεν σε πιάσαν δέκα, δεν σε πιάσαν 15, το κάνεις 23 φορές, δε φίλε. 23 φορές. Πω. Και βάλτε σε μια πιλωτήρα στην Τζίλο. Ναι. Δεν έχει πιλωτή φυλάρι. Δεν έχει στην πιλωτή φυλάρι. Δεν είναι βαθύλακος, όχι. Σωστό. Έχεις δίκιο. Έγινε Σταύρο. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα μας είπε για εθνική, μας είπε για την πιλωτή. Μας είπε και για τον ΠΑΟΚ, είναι όντως δύσκολα παιχνίδια αυτά, όταν επιστρέφεις πονηρά, από εθνική, πονηρά, ναι. Πονηρά. Φύγαμε και 5 λεπτά από το χρόνο μας. Να πούμε ότι η Dialog είναι μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια και μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, σαν τον Ένινγκ δηλαδή, τότε η Dialog είναι
η εταιρεία που πρέπει να δουλέψεις με τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη, dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινού κινητήρα σου στην Injection Service, που βρίσκεται Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού δηλαδή, 2310-93-3787 το τηλεφωνάκι, 93-3787 και injectionservice.gr, προκειμένου να εξοικονομήσεις καύσιμο, χρήματα και να έχεις πολύ καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σου. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε με ακόμη περισσότερη θεματολογία. Μην ξεχνάτε, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Λαμία και 2 εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Ιωνικό στο μπάσκετ. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. 1,24 στοιχίζει το μηνυματάκι, να μην το ξεχνάτε αυτό, μαζί με τον Φουπουά. Ο οποίος είπε θα μειωθεί. Δεν είπε ο πρόεδρος θα μειωθεί. Του χρόνου. Του χρόνου θα μειωθεί. Χρόνου. Ωραία. Μέχρι να μειωθεί 1,24 θα κάνει το μήνυμα. Κανονικότητα και με ό,τι άλλο σχόλιο θέλετε εσείς για την εκπομπή, για τα αθλητικά δρόμενα και όχι μόνο εδώ στην Τρόικα του Λίπερο 107,4. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Λίπερο 107,4. Τρόικα. Σωστά μιλάς. Είχαμε αλλαγή προπονητή στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ψιλοξαφνική. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος για δύο ζητήματα. Ραφαήλ Γαϊδαρτζής. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σου Ραφαήλ. Τι κάνεις? Όλα καλά. Άλλαξε προπονητή? Άλλαξε προπονητή, εντάξει, στο Βόλιο νομίζω ότι πάω συνηθισμένοι μέσα σε αυτά. Όντως. Και στον τρόπο, τον ξαφνικό είστε ψιλοσυνηθισμένοι. Και σε αυτό, ναι. Και στα χρονικά σημεία πλέον, δηλαδή είτε αρχή της σεζόν, είτε τέλος, είτε στα μέσα της σεζόν, πλέον τα έχουμε καλύψει όλα νομίζω. Μάλιστα. Τι, δώσ' μας λίγο ένα story του. Ήταν όντως ξαφνικό ή το περιμένατε εσείς που είστε πιο κοντά στο ρεπορτάζ? Λοιπόν, συνέβη την Δευτέρα το οριστικό, το είχαμε πει και όλο στον αέρα, εκείνη την ώρα βγήκε και επίσημη ανακοίνωση. Νομίζω ότι όλο το story ξεκινάει από την προηγούμενη εβδομάδα με κάποια πειθαρχικά παραπτώματα του Κουβανών που έχει να κάνει κυρίως με την καθυστέρησή τους στην έλευση των προπονήσεων. Δημιουργήθηκε ένα θέμα που σύμφωνα με τον κύριο Φιλίππο δεν διευθετήθηκε όπως θα έπρεπε από τη διοίκηση και αυτός ήταν ο λόγος που τον οδήγησε στην παραίτησή του. Μάλιστα, ωραία. Αλλά ας το αφήσουμε το παρελθόν, ας πάμε στο μέλλον και στο παρόν και στο μέλλον και νομίζω ότι μπορείς και εσύ να καλησπερίσεις τον προπονητή. Τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Δελικώστα. Τι κάνετε, γεια, είστε καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Και σιδεροκέφαλος να πούμε. Να μιλήσω, να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε και τον Ραφαήλ Γαϊδαρτζή, ο οποίος είναι πιο κοντά στα του βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Καταρχήν, για εσάς ήταν ξαφνική η πρόταση του ΠΑΟΚ ή υπήρχαν συζητήσεις εδώ και καιρό? Όχι, όχι, ήταν ξαφνική η πρόταση του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε συζήτηση. Με πήραν, έπαιξε μια κλίση προχθές και ήρθα να συζητήσουμε χθες και συμφωνήσαμε και έκανα και το βόλιο μου προπόνηση. Μάλιστα. Ήταν ξαφνική. Είναι βέβαια λίγο, όχι περίεργο να το πω, το να ξεκινάς σε μια ομάδα που έχει τελειώσει την προετοιμασία και είναι μια εβδομάδα, δυο πριν μπει στο πρωτάθλημα, νομίζω δεν είναι ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε, θα σας πω, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ για την προηγούμενη κατάσταση. Εγώ μπορώ να σας πω για μένα που σίγουρα δεν έχω και πολύ χρόνο για να ετοιμάσω κάποια πράγματα όσον αφορά την οργάνωση του παιχνιδιού μας. Αλλά είναι μια πρόκληση η ομάδα του ΠΑΟΚ γιατί κάνει πρωταθλητισμό. Είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα, κάνει πρωταθλητισμό. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει πάρει 3 πρωταθλήματα και τα 2 χρόνια τελευταία πήρε και τα 2 κύπελα. Και είναι μεγάλη πρόκληση ότι θα κάνει πρωταθλητισμό και έχει υψηλή ποιότητα στους παίχτες. Έχουμε όμως χρόνο όσον αφορά για τα πράγματα που όταν κρίνονται να είναι σωστό το χρόνο. Δηλαδή το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και θα κρυθούμε πολύ αργότερα, οπότε θα βρούμε χρόνο. Μπορεί στην αρχή να είμαστε λίγο ανώτερα, αλλά μετά νομίζω ότι θα φτιάξει τα πράγματα. Το ρόστερ το έχετε δει, το έχετε αξιολογήσει? Αν δεν το έβλεπα και δεν μου άρεσε το ρόστερ, δεν θα ερχόμουν. Παρά την πρόκληση του ονόματος του ΠΑΟΚ. Ναι, κοιτάξτε. Το όνομα είναι όνομα, αλλά πρέπει να δεις και το τι υλικό υπάρχει. Ναι. Γιατί μπορεί να δίνεις λεφτά, αλλά να μην συμφωνώ όσον αφορά τη χημεία του ρόστερ και μπορεί να μην τη δεχόμουν την πρόταση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η χημεία φέτος της ομάδας του ΠΑΟΚ
και πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά ομαδική, είναι λιγότερη η ατομική βελτίωση σε αυτές τις ομάδες που κάνουν τον πρωταθλητισμό, αλλά πρέπει να γίνει πολύ καλή δουλειά στον οργάνωση παιχνιδιού, γιατί η παίχτες είναι πολύ ποιοτική. Το πάθλ δηλαδή που λέμε εμείς οι προπονητές ταιριάζει. Μάλιστα. Θέλετε περαιτέρω ανάλυση, αν θέλετε μπορώ να την κάνω. Όχι, νομίζω ότι την περαιτέρω ανάλυση την καταλαβαίνουν μόνο οι γνώστες του αθλήματος και okay, οι ακροατές αυτό που θέλουν πάντα είναι να ξέρουν ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες μιας ομάδας είναι σίγουρος για τη δουλειά του και είναι σίγουρος για αυτό που καλείται να κάνει, να πράξει υπηρετώντας τον οποιοδήποτε σύλλογο. Και ένα άλλο να πούμε ότι ναι. Όταν επιλέγεις να χτίσεις μια ομάδα και έχει γίνει από άλλον σχεδιασμός και έχουμε επιλέξει να πάμε στη μέση της χρονιάς, σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτες για να έρθουμε είναι οι δικές μας επιλογές. Δεν υπάρχει άλλο ότι σε μια αποτυχία δεν τους διάλεξα εγώ τους παίκτες. Ναι. Εφόσον έρχομαι στον ΠΑΟΚ, οι επιλογές είναι σαν να είναι και δικές μας. Σωστό αυτό. Μα, σωστή προσέγγιση. Ραφαήλ, θες να ρωτήσεις κάτι τον coach. Ναι, coach επιστρέφεται σε γνώριμα, στο πούμε, λιμέρια, αλλά τώρα σε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς στόχους από την πρώτη έστω και σύντομη θητεία σας πριν από αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η στόχη και του όταν είχα έρθει του ΠΑΟΚ δεν ήταν σίγουρα για το πρωτάθλημα, αλλά ήμουν διαφορετικός στο γόνο μου. Πολύ πιο νέος, είχα βέβαια ενθουσιασμό, αλλά θεωρώ ότι δεν γνώριζα τη δουλειά όπως τη γνωρίζω τώρα. Πιθανότητες μου, ας πούμε, τώρα είναι πολύ καλύτερες από την προηγούμενη φορά που ήρθα και ήταν και πριν 10 χρόνια και ήταν στο 4ο χρόνο της καριέρας μου. Ο ΠΑΟΚ και τότε... Ο ΠΑΟΚ πάντα κάνει πρωταθλητισμό. Μπορεί να ήταν πιο χαμηλό το μπάσκετ, να πηγαίναμε για πιο θέσεις, αλλά πάντα κάνει πρωταθλητισμό. Δεν με φοβίζει αυτό, πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, πιστεύω ότι ξέρω καλά τη δουλειά. Το θέμα είναι να κάνουμε τη σωστή δουλειά όσον αφορά για να φανεί η ποιότητα του παιχνιδιού μέσα από την ομάδα. Αυτό είναι το ζήτημά μου, γι' αυτό δουλεύουμε με συνεργάτες μου, για να το αναδείξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί ο ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι είναι και μια ομάδα που δεν περιμένει αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα πρέπει να έρθει χθες, όχι σήμερα. Coach, γενικότερα πάντως, το βόλεϊ έχει τα θέματα του, έχει τα προβλήματά του. Είδαμε τι έγινε με την ΑΕΚ, τι γίνεται με τον Ηρακλή. Έχει δυσκολίες το άθλημα και νομίζω ότι όλα πηγάζουν από το οικονομικό κομμάτι στο χορηγικό του βόλεϊ γενικά. Δηλαδή, έχει θέματα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Και μπορώ να απαντήσω στο ότι θέλετε όσον αφορά ατομικά τους παίχτες, ναι. Μέχρι το τι στο όχι, δεν λέω για το οικονομικό του ΠΑΟΚ, λέω ναι, για τις συνθήκες εργασίας. Αυτό που ζητάτε να σας πω εγώ, ναι. Θεωρώ ότι είμαστε σε κρίσιμη καμπή στο βόλεϊ, τα πράγματα αντί να υπάρχει άνοδος είναι πτωτικά. Ότι είμαστε πτωτικά. Αλλά αυτό είναι ερώτηση που πρέπει να κάνετε σε παράγοντες που κάνουν πολιτική. Ο προπονητής κάνει μόνο προπόνηση. Δεν μπορώ να απαντήσω. Έχω σωστό. Τη γνώμη να σας πω. Αλλά καλά, ως άνθρωπος του Βόλεϊ μπορείτε να εκφέρετε την άποψη, γιατί είναι και η δουλειά σας. Ζείτε από αυτό εσείς. Είναι πτωτική, είπε. Εξαρτιέται τη δουλειά μου. Τα έχω πει πολλές φορές, έχω γίνει κακός. Ναι. Αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω. Κοιτάξτε, πολλές φορές αυτός που γίνεται κακός όταν δικαιώνεται. Ίσως να είναι και ο καλός προφήτης. Εντάξει. Δεν είναι κακό να ασκούμε κριτική προς τη σωστή κατεύθυνση ποτέ. Όχι. Μα δεν ξέρω αν έχετε δει συνεντεύξεις μου, τα έχω πει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι είμαι σε αυτή τη δουλειά τώρα συγκεντρωμένος. Σίγουρα το βόλι είναι σε κρίσιμη καμπή. Σίγουρα πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα. Δεν είμαι ο άνθρωπος εγώ που θα έχω την γνώμη μου, αλλά δεν μπορώ από τη θέση που είμαι να αλλάξω πολλά πράγματα. Κατάλαβα, μπορώ να αλλάξω ένα παίκτη, μπορώ να αλλάξω να κάνω μια οργανωμένη ομάδα. Ναι. Σίγουρα με τη συνδρομή των παιχτών. Έτσι, οι παίκτες παίζουν, ο προπονητής οργανώνει και προσπαθεί να τους διορθώσει. Οι παίκτες θα παίξουν. Πρέπει να έχεις και το λεπτό αυτό για να το κάνεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Στο άλλο το κομμάτι, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν θέλω να γίνω, νομίζω ότι... Και προκοπή δεν βλέπουμε στον ελληνικό αθλητισμό, όχι στο βόλι, στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Πείτε μας το στόχο του ΠΑΟΚ φέτος στο βόλι. Ο στόχος ποιος είναι, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται μόνο το στόχο, πρέπει να διεκδικήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε το κύπελλο και ό,τι μπορούμε να κάνουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Τώρα το θέμα είναι, όλοι θέλουμε, αλλά το πώς θα το πάρουμε είναι το πρόβλημα. Πώς θα οργανώσουμε την ομάδα μας για να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Ο τίτλος μπορεί να έρθει μέσα από οργάνωση, γιατί είσαι καλή ομάδα. Υπάρχει και ο τίτλος που μπορεί να έρθει μέσα από την ποιότητα των παιχτών. Είναι αυτό που λέμε ότι ο προπονητής κάνει τον παίχτη ή ο παίχτης τον προπονητή. Είναι άλλοι προπονητές που κάνουν τους παίχτες και παίρνουν το πρωτάθλημα και είναι άλλοι προπονητές που γεύουν επιτυχίες μέσα από την ποιότητα των παιχτών. Ευελπιστώ να είμαι στην πρώτη κατηγορία, να είμαι ο προπονητής που φτιάχνει τους παίχτες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από το νέο coach του Δικεφάλου. Ραφαήλ.
Ξεκάθαρο νομίζω ο κότς. Όντως, επειδή έχω διαβάσει διάφορες συνεντεύξεις, είναι από αυτούς που κράζει γενικά. Που τα λένε, ναι, που τα λένε. Και νομίζω ότι για τον κότς ήταν μια περίεργη χρονιά από την άποψη ότι ήταν προπονητής στον Παμπορχαϊκό μέχρι πρότινος. Μια ομάδα η οποία δεν είχε κανένα θέμα όλα αυτά τα χρόνια, πήρε από τις πρώτες άδειες για το νέο πρωτάθλημα και ξαφνικά δεν μπορούσε να βρει χορηγό για να συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα. Και έγινε, οπότε, και έγινε ΑΕΚ. Και έγινε ναι, μια τυπική από ό,τι φαίνεται συγχώνευση, ότι θα μην είναι παραδοσιακός, αλλά με τους παίχτες από ό,τι φαίνεται και τον προπονητή τον κύριο Νεοφύτου. Έχουμε κάνει επιστήμη την πατέντα στον ελληνικό αθλητισμό. Ναι. Με τα αφημί, με τα αγωνιστική, με τα όχι το ένα, όχι το άλλο. Κάθε λογής πατέντα τη βρίσκουμε και την δρομολογούμε. Έχουμε κάτι άλλο γενικότερα από βόλεϊ, ερασιτέχνη, πάω κάτι να μας δώσει πληροφορία. Πάω 24 εκεί, τι θα γράψουμε εκεί πέρα τώρα. Από βόλεϊ περιμένουμε αύριο ότι είναι κρίσιμη μέρα για τις αδειοδοτήσεις των ομάδων και των υπολείπων. Τι θα γίνει δηλαδή με τον Παπαγωγικό, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη και τον Ηρακλή που είχαν τα θέματά τους, ώστε να κλείσει τελικά ο μαγικός αυτός αριθμός των 10 ομάδων. 10, πολλές είναι. Πολλές είναι, θα μπορούσε και λιγότερες. Για να ξεκινήσει επιτέλους, αν όλα πάνε καλά, το Λίκα την ερχόμενη εβδομάδα. Και στη συνέχεια το πρωτάθλημα, να δούμε φυσικά και τι θα γίνει μετά και με την ΕΡΤ και την χορηγία. Ο Άρης που παίζει, Α2. Ο Άρης είναι στην Α2, ναι. Α2 με αξιώσεις φέτος να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Πάτρα, Πάτρα έχει προπονητή, Πάτρα. Χρήστο Πάτρα. Νομίζω ναι. Από την, αύριο παίζει, όχι, αύριο. Το Σάββατο παίζει, κάτσε μου το στείλει ένας φίλος που ασχολείται με αυτό, 7 η ώρα παίζει το ανδρικό βόλεϊ του Άρη και 8 η ώρα sold out στο γυναικείο βόλεϊ του Άρη με την Taylor August κτλ. Ξεκινάει και το γυναικείο βόλεϊ, ναι. Η Άγκος φυσικά πάρα πολύ καλή προσθήκη. Και ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα στο βόλεϊ. Έχει δείξει στα φιλικά τουλάχιστον ότι έχει μια καλή ομάδα. Ξεκινάει σαν νεοφώτισος. Για τον Άρη ήταν το θεματάκι αυτό που συνέβη με τη μία τη ξένη που έφυγε λόγω του Ηρακλή. Αυτό πάω. Καταγγέλλω δολιοφθορά από τον Ηρακλή. Έφυγε, διώξανε τον άντρα της από τον Ηρακλή και έφυγε και η κοπέλα μαζί του. Δεν το διώξανε, έφυγε λόγω των θεμάτων. Τον διώξατε. Τη δολιοφθορά είναι αυτό στο βόλεϊ του Άρη. Από τον Ηρακλή, το καταγγέλλω. Ραφαήλ, δεν έχω δίκιο. Και δεν έρχεται η σύζυγος για να παίξει. Ναι. Εν μέρη, ναι. Έχει κλείσει η σύζυγος να έρθει γιατί είναι ο άντρας της από τον Καναδά εδώ. Και βγάζει, διώχνει στους ξένους. Δεν το διώχνει. Καλά, δεν μπορείς να το πληρώσει. Έφυγε λόγω της κατάστασης, εννοείται. Ραφαήλ, ο Ηρακλής θα πάρει πιστοποιητικό, θα πάρει, Ναι, πιστεύω ότι θα πάρει, δεν θα έχει θέμα. Πλήρωσε τον παίκτη από τον που χρωστούσε. Πάρει, τα βρήκανε με τον Χριστοφιδέλη. Χριστοφιδέλη. Πολύ ξεφωνητό τον άνθρωπο. Εντάξει, τώρα... από πότε τα χρωστάς, πιο εντάξει, παλιά από το Άρσο με το 4 του Άρη. Έχουν μιλήσει οι άνθρωποι του Ηρακλή για το θέμα, νομίζω ότι ο σύλλογος θα μπει σε ένα μονοπάτι πάλι. Μάλιστα. Προσπαθούν, κάνουν μεγάλη δουλειά. Εντάξει. Εδώ μεταξύ χρωστάμε, είμαστε έκθετοι απέναντι στον προπονητή του Χάντμπολ. Είμαστε έκθετοι στο συγκεκριμένο κομμάτι και δύο μέρες, να σου πω κάτι, πέφτει πάνω στις κέντες συνέχεια. Αλλάζει προπονητή το βόλεϊ. Θέλουμε να ζητήσει συγγνώμη, το ζητάμε και εμείς συγγνώμη δημόσια, αλλά τον άνθρωπο τον έχουμε προγραμματίσει δύο φορές να μιλήσει και όλο πέφτει κάτι πάνω του και το χάνουμε. Μέχρι να τον βγάλουμε θα πάρει κανένα κύπελο πάλι. Και θα τον βγάλουμε. Θα νομίζω ότι το κάνουμε και επίτηδες. Οπότε αύριο πρέπει να το βγάλουμε, Κώστα. Τώρα αύριο πρέπει να το βγάλουμε. Τον έφαγε ο Κόλκας. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Αύριο πάρετε τηλέφωνο τον coach. Αύριο τον coach του Χάντμπολ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Ραφαήλ. Μας έδωσε και ένα γενικότερο πλαίσιο κτλ. Εγώ στεναχωριέμαι που το βόλεϊ πάει έτσι όπως πάει. Τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. 10 ομάδες. 7 και θα δώσει και τις άλλες 3. Χαριστικά θα τις δώσει για να παίξουν. Ναι, εντάξει. Δεν είναι αυτά τώρα σοβαρά πράγματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσουν οι νόμοι και ας παίξουν οι 7, ρε φίλε, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να βοηθήσει λίγο και η πολιτεία, Χρυσάνθε. Τι να πρωτοβοηθήσει η πολιτεία. Όλα να βοηθήσει η πολιτεία, επειδή βοηθούσε η πολιτεία, Κώστα, όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι. Να μην κόβει 300 εκατομμύρια από την Νόβα και να τα δώσει στον αθλητισμό. 300. 300. Σβήστηκαν. Από πού τα κόβει. Τα δάνεια. Οι τράπεζες είναι, Κώστα. Μην τρως τον παπά αυτόν. Πρώτον είναι 172. Οι τράπεζες από πού πληρώνονται. Από τον ελληνικό λαό. Α, μπράβο. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις όμως. Ανακεφαλοποιήθηκαν. Αυτό έγινε όμως. Είτε τα κόψεις είτε τα κόψεις, η ανακεφαλαίωση έγινε. Ανακεφαλαιοποίηση. Έγινε η ανακεφαλαιοποίηση. Και... είτε τα κόψεις τα 170, ναι, είτε δεν τα κόψεις. Ναι. Έγινε αυτό. Ναι, τώρα γιατί κόβουν τα δάνεια. Για να... θα σου πω γιατί. Για να πουλήσουν την δεύτερη. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχεις κάτι που σε βάζει μέσα κάθε μήνα. Όταν σε βάζει μέσα κάθε μήνα, προσπαθείς να σταματήσεις πλέον τη χασούρα. Το κλείνεις. Ναι. Ή το κλείνεις ή προσπαθείς να κλείνεις.
Γιατί να κλείσουν οι ομάδες, δηλαδή. Ωραία. Αντί, ακού τι λες τώρα. Αντί λοιπόν να πάρουν 40 εκατομμύρια, λες, μην πάρετε τα 40 εκατομμύρια και κλείστε το. Αυτό λες. Γιατί να λέμε τη λογική, να μην το κοιτάμε μόνο επειδή είναι ο Μαρινάκης. Όντως, ο Μαρινάκης κάνει ένα deal ευνοϊκό για αυτόν. Εντάξει. Και φυσικά ο κάθε Μαρινάκης, ο κάθε Σαββίδης θα κοιτάξει πάντα να κάνει ευνοϊκά πράγματα για αυτόν. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Μαρινάκης ή το κάθε ιδιωτικό ή ο κάθε επιχειρηματίας. Μας ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος. Αν δεν ήταν ο Μαρινάκης, Κώστα, πολιτεία, αν δεν ήταν ο Μαρινάκης να το πάρει έτσι ευνοϊκά για αυτόν, θα έκλεινε. Να διαφυλάξει τη διαφάνεια και τις ίσες αποστάσεις απέναντι στους πολίτες. Αυτό είναι διαπλοκάρα τώρα αυτό που γίνεται. Κάνεις λάθος. Διαπλοκάρα. Η πολιτεία ξέρεις τι κάνει μέχρι τώρα, τι έκανε μέχρι τώρα. Και τι κάνει και όλα τα κόμματα. Τώρα τι πρέπει να κάνει. Αυτό που κάνει τώρα πρέπει να κάνει. Αφού το άφησε την Νόβα και έφτασε έτσι και πλέον είναι 15% η Πειραιός, 17% η Εθνική, 14% η Τάδε και 13% η Γουίν και 18% ο ένας και 14% ο Άραβας. Γιατί εκεί έγινε το σκάνδαλο, όταν ο πρίγκιπας της Τινησίας, που ήταν αυτός, πριν το 15% και δεν πήραμε χαμπάρι. Τη Ζαμούντα. Αυτός εδώ, εκπληκτική ταινία, ναι, με Eddie Murphy, ναι, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, τότε έγινε το σκάνδαλο. Τώρα είναι θετικό αυτό που γίνεται. Διότι γλιτώνει τα 40 εκατομμύρια. Έτσι θα το δεις. Που θα τα πληρώσει άλλος. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Γιατί θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Όχι. Η ανακεφαλαιοποίηση έγινε έτσι κι αλλιώς. Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Έγινε, ήδη έχει γίνει. Οφείλει η πολιτεία λοιπόν, ναι, να διαφυλάτει όλα αυτά να που βγάζει λέει το σύνταγμα, να βγάζει, θα μου τον ανοίξετε τώρα. Να βγάζει τροπολογίες και να χαρίζει χρέη. Ανάλογα με το ποιος είναι ο φύλακας προσκύμενος. Όλα αυτά λέμε. Δεν λέμε τώρα. Αυτό λέω και εγώ. Παραπάνω μα και αυτό λέω. Είτε είναι Μαρινάκης, είτε είναι Σαββίδης, είτε είναι, πώς το λένε, Βαρδινογιάννης, είτε είναι Αλαφούζος, είτε είναι οποιοδήποτε. Έναντι όλων. Έναντι όλων. Έναντι όλων. Εμείς ξεκινήσαμε το γεγονός ότι κόβεται η επιχορήγηση από το βόλεϊ, από το μπάσκετ, από τα αθλήματα γενικότερα και ο κόσμος βλέπει ότι τα λεφτά πάνε αλλού ή τέλος πάντων δεν πάνε εκεί που πρέπει. Στον αθλητισμό πρέπει να πάνε. Αυτά δεν είναι κρατικά τώρα τα λεφτά που πληρώνουν. Εμείς λέμε για τα κρατικά. Δες πως έχουν μειωθεί οι επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες. Εδώ και χρόνια είναι αυτό. Από τα κακός, capital controls. Κακός, αυτό λέμε. Κακός. Εδώ ρε στους πολίτες έχουν κόψει. Και ποιες ομοσπονδίες βάζεις τώρα. Άρα μετά τι ψάχνουμε. Τώρα τα επιδόματα. Για τις λίγες. Πώς να μην είναι με 10 ομάδες. Το μεταξύ εμείς, να πω κάτι στο Μητσοτάκη. Συγγνώμη ρε πρόεδρε, αλλά καταλάβω κάτι. Εμείς κάναμε τα 4 παιδιά. Και τώρα θα αρχίσει να δίνει τα επιδόματα. Δεν το έδωσε. Από πρώτη πρώτου λέει θα παίρνει 2.000 όποιος γεννάει. Α, ναι, μετά τώρα. Εμείς που έχουμε γεννήσει ήδη, δηλαδή τα κάνουμε και μεγαλώνουν και έχει. Από πρώτη πρώτου έγινε. Και φοράει στέρα πιο μεγάλο νούμερο από την Κατερίνα. Τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή. Νούμερο παπούτσι. Δεν πρέπει να δώσει αναδρομικά, δεν είναι ωραία λέξη αυτό το αναδρομικά. Δύσκολο. Τι. Πού να δώσει. Δεν μπορεί να δώσει. Έστω για το τελευταίο, για τη Μαρία, για το τελευταίο κάτι. Δεν μπορεί να δώσει. Δεν μπορεί. Όχι. Ρε, λοιπόν, συνεχίζουμε. Γι' αυτό επειδή δεν μπορεί να δώσει, θα πάμε στο break για να μας δώσουν οι χορηγοί. Για να μας δώσουν οι χορηγοί. Η Injection Service ήταν στην πρώτη ώρα μαζί μας. Injectionservice.gr, Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα, για καύσιμο που εξοικονομείς με χρήματα που εξοικονομείς και καλύτερη απόδοση του κινητήρα σου και dialog.gr, 1100 εισόδημα τουλάχιστον, αρκεί να μιλάς και να διαβάσεις άπταστα γερμανικά σαν τον Ένινγκ που θα ακούσουμε στις 2 live από το Κλεάνθης Βικελίδης. 2 εισιτήρια Άρης Ιωνικός για το μπάσκετ, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λαμία για το ποδόσφαιρο με τη γνωστή διαδικασία. Σχολιάζετε για την εκπομπή, λέτε ότι γουστάρετε. Στέλνετε και ένα μηνυματάκι παρεπιπτόντως στο ίδιο μήνυμα μπορείτε που σχολιάζετε να στείλετε και να μπείτε στον διαγωνισμό. 54-5-26-6 1,24 στοιχίζει το μηνυματάκι. FM κενό ονοματεπώνυμο. Το σχόλιο σας γράφετε ΠΑΟΚ ή Άρης και αποστολή στο 54526. Σαν τον κόλκα το λες και εσύ. Ναι, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Ωραία. Πιο εύκολο, πάω σε το άλλο. Ποιο? Το μέρος του εγκεφάλου, το άλλο ημισφαίριο. Είστε αριστερόχειρες. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό. Κατάλαβα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Επειδή βλέπω μια διστακτικότητα για τα εισιτήρια, θα κάνω το εξής εύκολο. Θα επιβραβεύσω τους γρήγορους. Οι 5 πρώτοι λοιπόν που θα στείλουν για τον ΠΑΟΚ και οι 2 πρώτοι που θα στείλουν για τον Άρη θα εξασφαλίσουν και το εισιτηριάκι. FM κενό, το σχόλιο σας. Βάλτε και το ονοματεπώνυμό σας. Γράψτε τη λέξη ΠΑΟΚ ή Άρης, ό,τι θέλετε. Και στείλτε το στο 54526. Δηλαδή τώρα, στην προηγούμενη εκπομπή, φίλε, που είχε ένας 7 μηνύματα, κέρδισε. Δηλαδή και θα το δώσω εγώ, πραγματικά. Αν είναι τόσο γκαντέμις. 10 ευρώ δηλαδή. Ναι, το αγόρασε το εισιτήριο. Το αγόρασε. Μια χαρά. Ναι, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Στηρίζει. Στηρίζει, όντως. Στηρίζει. Κωνσταντίνος.
Στηρίζει. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάντα ακούτε Τρόικα. Ο Αγγελόπουλος και ο Κωνσταντίνος λέγεται. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς λέγεται. Λες να θέλει να πάρει στήμα πάνω από την Πάο Λαμία. Ο πατέρας Αγγελόπουλος λέγεται Κωνσταντίνος. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Τα παιδιά είναι Παναγιώτης και Γιώργος. Και για ποιο μαλλόν τώρα, για τη Χαλιβουργική. Τώρα ναι, εντάξει. Εκεί πόσα εκατομμύρια είπες, Κώστα. Δισεκατομμύρια. Έγινε. Κάτσε που είναι. Χτύπησε η γραμμή, την είδα. Την άκουσες. Τους βάζει η γυναίκα, λέει, η δεύτερη, η δικηγόρος τους και τέτοια. Μάλιστα. Ορίστε. Ο του Άρη ήρθε κατευθείαν ο Μάνος. Το τσαλάκωσες, Μάνος οικονόμου, κερδίζει το πρώτο, λέει και Αριανάρα. Λέει, Βέβαια, 8-89, το πήρε το εισιτηριάκι ο Μάνος. Θα δει και ωραίο μάτς. Θα δει και ωραίο μάτς. Άρης Ιωνικός. Άρης Ιωνικός. Με ποιον άσο Άρης. Με τον Ντάλτον. Α, ωραία. Αφού αυτόν επέλεξε από την αρχή τώρα, σας πείραξε. Με τους Ντάλτον θα καταντήσουμε. Με τον Ντάλτον, παιδιά, Ντάλτον. Καλά. Ντάλτον. Μοιάζει λίγο στον Άβαρελ. Τι. Περιμένω. Λοιπόν. Πού είναι ο πρόεδρος. Έρχεται ο πρόεδρος στο δρόμο. Ναι, ναι. FM και NO, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ ή Άρης. Και κερδίζετε βέβαια οι πέντε πρώτοι, είπαμε. Οι πέντε πρώτοι στον ΠΑΟΚ θα στείλουν και οι δύο πρώτοι στον Άρη. Ο πρώτος το πήρε στον Άρη. Άλλο ένα έχω. Ναι. Και βεβαίως όλη η αθλητική επικαιρότητα καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή στη Νέα Τρόικα, εδώ στο Λίμπερο, στο νέο πρόγραμμα του Λίμπερο, Χρύσανθε. Έτσι, αλήθεια τα λες. Ο Στέργιος βέβαια σήμερα και μπορεί και αύριο, θα δούμε. Εντάξει. Έχει μια πολύ σημαντική υποχρέωση. Καλή, μην φοβάστε. Καλή είναι η υποχρέωση αυτή. Οπότε έπρεπε να λείψει. Γι' αυτό τον αντικαταστήσαμε. Αύριο ενδεχομένως να είναι, αλλά τώρα το θέμα δεν είναι. Ναι. Όχι, απλά για όποιον αναρωτιέται. Τρεις είμαστε, δόξα τω Θεώ. Έτσι, γιατί είναι Τρόικα η εκπομπή. Ακριβώς. Στον μπάσκετ τα είπε λίγο πολύ ο Κώστας. Περιμένουμε να δούμε. Τελικά τον μπαν θα φύγει, Κώστα. Το μπαν του Weaver. Ναι. Είναι τυπικό, λένε. Α. Αλλά ξέρεις τώρα το ρεπορτάζ καμιά φορά είναι έτσι λίγο δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι είπα να πει τυπικό δηλαδή. Περιμένουμε να υπογράψει. Α, μπράβο. Άρα δεν είναι τυπικό. Είναι θέμα υπογραφής. Ναι. Αν είχε υπογράψει θα ήταν τυπικό. Τυπικό με την έννοια ότι έχει συμφωνήσει και ότι δεν έχει τη βούληση, ας πούμε, να το συνεχίσει. Ναι. Ότι έχει συμφωνήσει να το ρίξει τον μπαν. Ναι. Τώρα όμως για να το ρίξει τον μπαν θα πρέπει να υπογράψει, να σταλούν τα χαρτιά, να πάει στη FIBA, να συμφωνήσει η FIBA, να το τραβήξει, να ενημερώσει την ΕΟΚ να βγει το δελτίο του καινούριου, αν υπάρχει καινούριο. Έτσι. Μάλιστα. Όλα αυτά. Να διαδικαστικά κάτι. Είναι. Δεν γιατί είναι πρέπει να, περιμένουν οι ομάδες μας να γίνει τον μπαν και δεν συμφωνούμε από πριν. Σωστό. Ε? Γιατί οι ομάδες βρίσκονται θεωρητικά σε συζητήσεις με τους παίκτες. Ναι. Κάποια στιγμή οι παίκτες βαριούνται αυτές τις συζητήσεις και σου λέει, αδερφέ, μια που πλήρωσες τους άλλους με μπαν, θα σου ρίξω κι εγώ ένα μπαν για να με πληρώσεις οπωσδήποτε έτσι κι αλλιώς. Άλλους μπαναρίστες έχουμε πρωτομπυλών. Υπάρχουν άλλοι τέτοιοι. Δεν το ξέρω. Ή τους έχουμε λύσει όλους. Δεν το ξέρω, αλλά κάποια στιγμή όλο και κάποιος θα. Εντάξει, σε όλες τις ομάδες. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι συγκεκριμένοι παίκτες. Δηλαδή, πόσοι παίκτες έχουν περάσει την τελευταία τριετία από την ομάδα. 30! Παραπάνω. 30. Τριετία. Ναι. 15 το ρόστερ, 45 είναι. Βάλει και πήγαινε έλα. Φύγει ο Χριστίδης μπάν και τέτοια. Και τους έχω και δεν ξέρω έχω. Για τα οικονομικά ότι δεν μπορώ να πω. Έχουμε άλλους ξένους. Όχι. Μπορεί να είναι πιο παλιά. Και πιο παλιά έχει τώρα αυτά που δεν είναι του Γουλιέλμου. Αφού τα καθάρισε, ο Λάσκαρης καθάρισε τα παλιά και μετά. Όχι, δεν τα καθάρισε. Στο 99 είναι κάποια. Ναι, αλλά και είναι 99 και εξυπηρετούνται. Για τους γνωστούς λόγους. Τίποτα δεν είναι του Γουλιέλμου. Του Γουλιέλμου μόνο η περσινή είναι. Θες να αρχίσουν οι Τζόνς και οι Μαγκοί και οι τέτοιοι. Και εγώ δεν νομίζω. Γιατί πληρωνόντουσαν αυτοί πέρσι. Εντάξει. Εκτός, το θέμα είναι ότι ο Γουλιέλμος πληρώνει τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή. Την περσινή τη δική του, τη φετινή τη δική του. Πώς θα τέξει. Και τα μπαν. Αυτό λέμε. Εδώ ρωτήσαμε τον Δρακόπουλο, πληρώνει μία. Και ο Δρακόπουλος έχει να πληρώσει και μερικά παλιά, έχει να πληρώσει και τα φετινά. Φέτος το μπάτζετ είναι μεγάλο. Και ο ΠΑΟΚ τα ίδια. Έτσι. Ωραία. Οπότε, μια χαρά. Οπότε αυτό το λέμε έτσι ώστε ο κόσμος να έχει λίγο συνέστηση της οργανωτικότητας και να μην περιμένει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα χρόνια της αυτοκρατορίας, τα χρυσά χρόνια. Και κάποτε γέμιζε το γήπεδο 5.000 και πέραμε ευρωπαϊκά που βλέπω κάποιοι να γράφουν. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Ούτε Γκάλης παίζει πλέον, ούτε Πρέλεβιτς παίζει πλέον, ούτε Ίγκραμ. Έτσι. Σε λίγο θα παίζει Κούση με Τσαλτίδη. Ναι. Οπότε να είμαστε λίγο ρεαλιστές, να στηρίζουμε τις ομάδες στην προσπάθεια που κάνουν γιατί μόνο έτσι μπορούν να ορθοποδήσουν και πάλι, μόνο μέσω του κόσμου. Ο Ηρακλής τουλάχιστον έχει αυτή τη βάση. Ο Άρης ανέκαθεν την είχε αυτή τη βάση. Έχει κοινό που βοηθάει.
Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, κακά τα ψέματα είναι και τα αποτελέσματα να σε βοηθήσουν. Μόλις ανακοινώθηκε ο Ένινγκ από την ΠΑΕ Άρης. Welcome. Τώρα ανακοινώθηκε. Welcome, έπρεπε να γράψετε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, από προχθές δεν είναι. Τώρα, σήμερα είναι η ανακοινώση επίσημη. Επικά. Ναι. Είναι στο Instagram της ΠΑΕ Άρης με Bet Shop κτλ. Αλλά έπρεπε να το βάλεις με Welcome, δεν έπρεπε να το βάλεις στα γερμανικά. Εντάξει. Αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι. Άμα βάλω το πιπερί, που καταλαβαίνουν όλοι. Και γερμανικά. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Και στις δύο, επαναλαμβάνω, θα τον ακούσουμε. Τώρα, χαίρομαι που ήρθα. Ξέρω το Ρώστε. Κοίταξε, είναι όντως το ξέρει. Χάρηκα που με είδατε. Κανα μήνα το παρακολουθεί, γιατί ένα μήνα μιλούσαν, υποτίθεται. Μετά σταματήσανε γιατί ο Τερζής έβαλε αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα. Μα πάει καλά. Ναι. Ο υπηρεσιακός γίνεται μόνιμος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο εισιτήρια είπαμε για Άρης Ιωνικός για πρώτη. Άλλο ένα έχουμε. Ένα, συγγνώμη, ένα. FM και ενώ Άρης αποστολή στο 54526. Και οι πέντε πρώτοι που θα στείλουν για ΠΑΟΚ. Για Άρης Ιωνικός και μια που λέμε για Άρης Ιωνικός. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη πάσα για να καλησπερίσουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχοντας όραμα εδώ και αρκετά χρόνια για το τοπικό μπάσκετ, κατάφερε να κάνει μια άσημη ομάδα, Χρυσανθέ, δεν την ήξερες, τον Ερμή Αγιάς. Τον ήξερα. Ήξερα την Αγιά, είχε κερδίσει τον Άρη στο ποδόσφαιρο όταν έπαιζε στη Γάμα Εθνική. Η Αγιά 0-1 και έφυγε ο Βραζιλιάνος προπονητής του Άρη στο ποδόσφαιρο. Ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί στο Ιαλικό Κάμπο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΚΑΕΛ Άρισσας πλέον, τον κύριο Θοδωρή Ριζούλη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Ένα όραμα το οποίο πριν κάποια χρόνια που ξεκινήσατε δεν ξέρω κατά πόσο φανταζόσασταν ότι θα παίζετε Α1 και θα κερδίζατε τον Άρη. Εντάξει, αυτό δεν το είδαμε στα όνειρά μας, ούτε στα πιο τρελά όνειρά μας. Η αλήθεια είναι αυτή, όταν ξεκινήσαμε πριν από 12 χρόνια, η ομάδα ήταν στη δεύτερη σκάφη. Τοπική, ναι. Ναι. Δεύτερη τοπική, όχι στην τελευταία, στη δεύτερη ήταν μια εγώ σαν πρόεδρος. Ναι. Εντάξει, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και είχα παίξει και λίγο αριστεχνικό μπάσκετ, ήθελα λίγο να την ανεβάσω, έτσι να πάμε μέχρι, σκεφτόμασταν μέχρι γάμα εθνική, άντε ναι, βήτα μέχρι εκεί. Μετά όταν ήρθε βήτα λέτε άντε και α2. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Ναι. Ασχοληθήκαμε πιο σοβαρά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι σίγουρα μια μικρή ανταμοιβή για τους κόπους σας, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ παρακολουθώ την προσπάθεια της ομάδας σας από τα χρόνια της δεύτερης εθνικής. Τώρα δηλαδή, για να καταλάβω, εγώ είμαι ποδοσφαιρικός. Αυτή η ομάδα δεν είναι η παλιά Λάρισα, είναι άλλη ομάδα. Άλλη Λάρισα. Ο Ερμής είναι αυτή. Όχι, όχι. Ο Ερμής απλά μετονομάστηκε Λάρισα η ΚΑΕ, η ανώνυμη εισιτηρία που έγινε. Υπάρχει και άλλη Λάρισα. Ιδρυτικό σωματείο είναι ο Ερμής Αγιάς. Υπάρχει και άλλη Λάρισα. Ναι, βέβαια, ο Εριστέγνης είναι Ερμής Αγιάς, άλλη Λάρισα δεν υπάρχει. Ήταν η Ολύμπια παλιά, η οποία διαλύθηκε. Ο Γενικός Σύλλογος Λάρισα, ο οποίος και αυτός διαλύθηκε. Δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη οι δυο. Δεν έχετε κούγια δηλαδή πουθενά εσείς. Κούγια δεν έχετε πουθενά. Όχι, κούγια δεν υπάρχει σημασία. Εννοεί η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η μπασκετική δεν παίζει κάπου, πρόεδρε. Η ΑΕΛ η μπασκετική παίζει στην αριστεχνική. Στην αριστεχνική παίζει, ναι. Έρχεται ο κούγια. Έρχεται ο κούγια σιγά σιγά. Όχι, δεν έχει καλές σχέσεις εδώ μεταξύ με την αριστεχνική. Όχι, όχι, όχι. Αριστεχνή είναι στα μαχαίρια. Στα μαχαίρια είναι. Μάλιστα. Δεν έχετε κίνδυνο δηλαδή, εντάξει. Ωραία. Άρα είστε το αφεντικό της Λάρισσας. Το φοιτητικό της Θεσσαλίας τώρα. Βέβαια. Αν εξηράσουν την Καρδίτσα που είναι Α2, ναι. Ειδικά η Λάρισα δεν έχει ούτε καν στη Γάμα Εθνική ούτε στη Β' ομάδα. Σαν Λάρισα. Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι σημαντικό. Εκπροσωπείτε λοιπόν όλη την περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, μέσα στην πόλη της Λάρισας δεν υπάρχει άλλη ομάδα, ούτε καν Γάμα, ούτε Α2, ούτε Β' εθνική. Τα Φάρσαλα έχουν μια ομάδα που είναι κάπως κοντά γύρω στα 50 χιλιόμετρα που είναι στη Β' Εθνική και μετά στο Βόλο και η Καρδίτσα είναι που είναι Α2 βέβαια. Ναι, σωστά. Είστε ευχαριστημένος μέχρι τώρα από την ανταπόκριση του κόσμου της Λάρισσας. Εντάξει, πάντα η Λάρισσα είναι μια πόλη που είχε έφεση στο μπάσκετ. Έχει βγάλει μεγάλους παίκτες, έχει βγάλει δυνάμεις. Είπατε κι εσείς μόνο τις ομάδες που είπατε όλα αυτά τα χρόνια, Ολύμπια, Γουσουλού, ΑΕΛ κτλ. Είστε ευχαριστημένος από την ανταπόκριση. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά σιγά σιγά φαίνονται. Είναι νωρίς ακόμα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η Λάρισα έχει να δει ομάδα 10 χρόνια από την Ολύμπια που έπεσε το 2009. Σωστά. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή παρένθεση, ο Φάρος και Ρετσινιού που ήρθε, αλλά δεν ήταν ομάδα της Λάρισας. Απλά ήρθε το άφημί να παίξει ένα εξάμηνο. 6-7 μήνες εδώ και την πήρε μετά ο κ. Μπούπορας, την πήγε στη Λίμνο και έκανε το Φάρο Λίμνο.
Έχει απογοητευτεί λίγο ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και η Ολύμπια, όπως σας είπα πριν, διαλύθηκε. Δεν ήταν, και ο Γυμναστικός που ήταν η πρώτη παλιά ομάδα που βγήκε, ο Σταυρόπουλος που βγήκε, ο Ζώης, ο Κουραμάς που βραβεύσαν προχθές, και αυτή η ομάδα διαλύθηκε. Κάπου υπήρχε μια απογοήτευση για το δικό μας εγχείρημα και μια, ας το πούμε, δυσπιστία. Μια δυσπιστία, μια παγωμάρα. Με τον Προμηθέα την πρώτη αγωνιστική είχε έτσι μέτρια προσέλευση, αλλά με τον Άρη και λόγω νόματος Άρη είχε καλή προσέλευση, είμαι ευχαριστημένος. Και τώρα με τον Ηρακλή περιμένω ακόμη περισσότερο κόσμο. Γιατί κάναμε και την νίκη, κερδίσαμε και στο κύπελο. Πιστεύουμε ότι θα ζεσταθεί σιγά σιγά ο κόσμος. Είμαι άνθρωπος και η ομάδα όλοι κάνουμε υπομονή. Είμαι άνθρωπος υπομονητικός. Καταλαβαίνω ότι υπήρχαν προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Στο μπάσκετ της Λάρισας και αμέσως δεν έρχεται ο κόσμος, έχει συνειδητοποιηθεί. Αλλά πιστεύουμε σιγά σιγά να τον φέρουμε. Όπως όλες τις οργάνωσες. Είστε πάντως πολύ μπασκετικός πρόεδρε, παρακολουθείτε πολύ μπάσκετ, τα γνωρίζουμε αυτά. Το αγαπάτε πολύ το άθλημα. Φέτος κάνατε μια ομάδα ανταγωνιστική, αρκετούς Αμερικανούς, κάποια Ελληνόπουλα, κρατήσατε κάποια δικά σας παιδιά. Ήταν υποχρεωτική ομάδα, γιατί την ώρα που μας έδωσαν την άδεια να ανοιγούμε ήταν 25 Αυγούστου και οι περισσότεροι Έλληνες είχαν κλείσει. Εμείς θέλουμε να έχουμε Έλληνες στην ομάδα, αλλά δυστυχώς σε επίπεδο Α1 οι παίχτες δεν υπήρχαν, είχαν κλείσει άλλες ομάδες και αναγκαστικά στραφήκαν στους Αμερικάνους. Μόνο τον Όντο Παπατονίου που ήταν ελεύθερος πήραμε και κρατήσαμε και κάποια παιδιά που έπαιξαν στην Α2, του Τζελούλ, του Λόλα, του Σπυρόπουλου, του Χίλαρη. Ο φίλος μου ο Νέστορας τι κάνει, ο Νέστορας. Ο Νέστορας είναι τη manager φέτος στην ομάδα. Κάποια στιγμή θα τον τιμήσουμε για την προσφορά της στην ομάδα και στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν θα κατεβεί φέτος να παίξει, αλλά είναι μέσα στην ομάδα. Έχει 5 χρόνια έπαιξε στην ομάδα. Τι να κατέβει, πόσο χρόνο είναι ο Νέστορας? 40. 43. Α, μικρός είναι, εντάξει. Έχει ακόμα. 30 πόντους έβαλε στον Ηρακλή πέρσι στο Ιβανόφιο. Παίζει άνετα. Όχι, είναι σε καλή κατάσταση και σωματική. Να τον βάλουμε το Σάββατο τότε. Εντάξει, είναι η ζωντανή ιστορία της ομάδας τα τελευταία χρόνια, ειδικά που έκανε αυτούς τους ανόδους. Ήρθε στην ομάδα στο τεχνικό, ήρθε από την Α1 και ήρθε κατευθείαν στην Α1 Σκάσο, στο τεχνικό. Και ανέβαλε στην ομάδα αυτές τις κατηγορίες που ξέρετε και το προείπατε εσείς. Είναι κομμάτι της ομάδας, όποιο πόστο θέλει μπορεί να είναι. Αυτή τη στιγμή είναι τη μάνατζερ στους παίκτες, ειδικά στους Αμερικάνους, γιατί έχει την πείρα. Ευρωλίγκα έχει πάρει. Ευρωλίγκα έχει πάρει ο άνθρωπος. Ξέρει να χειριστεί κάποιες καταστάσεις, τον χρειαζόμαστε στην ομάδα. Εδώ πρώτα τα Ηρακλάκια μου στέλνουν μηνύματα, θα έρθουν στο κήπεδο ότι να δουν το μάτς. Βέβαια, εμείς είμαστε ήσυχοι, οι φιλαθλοί δεν κάνουν φασαρίες, η ατμόσφαιρα δεν είναι. Πρέπει να βγουν οργανωμένα, ξέρετε δεν υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση, να δουν τα αυτοκίνητά τους. Και θα δουν το παιχνίδι κανονικά. Το δικό μας το κοινό είναι πολιτισμένο, ευρεστικά συνθήματα δεν θέλουμε, ούτε να μας βρίσουν, ούτε να τους βρίσουν. Και με τον Άρη προχθές δεν είχε θέματα. Ναι, όχι, δεν έχουμε κανένα θέμα με τους φιλοξενούμενους. Έχετε αυστηρή αστυνομία όμως, έχω μάθει. Ναι. Η αστυνομία είναι αυτή. Ευτυχώς μπορεί να πει ότι είναι ευτυχώς. Γιατί όταν είναι χαλαρή αστυνομία, μετά φωνάζουμε την άλλη μέρα και λέμε δεν έκανε τίποτα αστυνομία. Καλύτερα να είναι αυστηρή από την αρχή. Και να κυλήσει ήρεμα και ωραία η συμπολιτισμένη ατμόσφαιρα αγώνας, παρά να λέμε μετά ότι η αστυνομία δεν έκανε καλύτερα είναι αυστηρή από την αρχή. Σωστά. Δεν έκανε εμείς θέλουμε τους υγιούς φιλάθλους, θέλουμε και από τη μία μεριά και από την άλλη να φωνάζουν για την ομάδα, να υποστηρίξουν την Ηρακλή. Ευχαρίστω να έρθουν, να τους φιλοξενήσουμε. Από εκεί και πέρα να παλέψουν για την ομάδα τους, εμείς για την ομάδα μας και ο καλύτερος. Το παιχνίδι θα φανεί στο 40 λεπτό. Ήταν σημαντική πάντως η νίκη επί του Άρη για εσάς, γιατί κάνατε ένα ξεκίνημα ενώ παλέψατε, είχατε δύσκολο πρόγραμμα. Ήταν η πρώτη νίκη και φάνηκε ότι η ομάδα έχει προοπτική, έτσι, και οι ξένοι μερικοί είναι πολύ καλοί. Εμείς πιστεύουμε στους παίκτες, πιστεύουμε στο ρόστερ, παρόλο που όπως σας είπα δημιουργηθήκαμε την τελευταία στιγμή, πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά που ήρθαν. Απλά η ομάδα δεν είχε σύμμαχο τον χρόνο. Δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε, δεν κάναμε καθόλου προετοιμασία, μπήκαμε κατευθείαν στα παιχνίδια. Φανταστείτε ένα φιλικό, κάναμε μια σκουπιανή ομάδα και ακόμα ένα με τον Κολοσσό Ρόδο, τίποτα σχετικά με τις άλλες ομάδες. Και μέσα στα παιχνίδια, ειδικά το κύπελο και χτες που παίξαμε, μας βοηθάει να δεχτούμε. Να βελτιώνεστε. Ναι. Γενικότερα, πιστεύουμε ότι θα πάμε έχει καλά. Δυνατότητες, ναι. Έχει δυνατότητες η ομάδα. Το πρόβλημα μας είναι να σου δούμε μισό βαθμό φέτος, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σωστό. Η ομάδα και δημιουργήθηκε μέσα 25, εγώ σας λέω δεν είχαμε ούτε καν αφημί, ούτε καν καέ, όλα εκείνη τη στιγμή τα κάναμε. Ήταν η τεχνική ομάδα, δεν πήραμε κάποιο αφημί να είμαστε έτοιμοι. Ήταν και τα οργανωτικά, δεν ήταν μόνο οι παίχτες που να πάρουμε. Όλα τα πάντα. Παίξαμε πάρα πολύ το τελευταίο διήμερο. Γενικότερα τη Λίγκα, πρόεδρε, πώς τη βλέπετε γενικότερα?
γενικότερα το πρωτάθλημα. Βλέπω κάτι χορηγού σιγά σιγά έχετε στον Ισακέ. Έχουμε, ναι. Και από πέρυσι στην Α2 έχουμε χορηγούς και φέτος ήρθε και άλλη Λαρισαία. Σιγά σιγά ζεσταίνονται και θα έρχονται όσο η ομάδα οργανώνεται καλύτερα. Εκεί σίγουρα και αγωνιστικά, αν πάει καλά. Ναι, η Λίγκα τώρα είναι λίγο φτωχή χωρίς τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι το πρώτο που βλέπεις. Μια σημαντική διαφορά που δεν έχει ξαναπαίξει Α1 χωρίς τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι κακό για τις ομάδες, για τις χορηγίες, για την προσέλευση του κόσμου. Εμείς αν είχαμε ένα παιχνίδι με το Ολυμπιακό θα είχαμε ένα παιχνίδι με 3.000 εισιτήρια σίγουρα. Έτσι. Τι να κάνουμε, θα βολέψουμε. Θα προχωρήσουμε. Σίγουρα είναι φτωχή χωρίς το Ολυμπιακό, όσο άλλοι τον θέλουν και αν δεν τον θέλουν. Ο Ολυμπιακός ήταν απαραίτητος και για τις άλλες ομάδες. Και φαίνεται πρώτα ότι κάτω από το 3, κάτω από την τρίτη θέση, οι περισσότερες ομάδες είναι ίδιες λίγο πολύ. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Σίγουρα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος, πιστεύω. Ναι. Το έχει δείξει αυτό που τη λέγαμε πόσο εύκολα κερδίζει. Μετά πιστεύω είναι ο Προμηθέας, είναι η ΑΕΚ, η Λίμνος είναι καλή. Το Περιστέρι είναι καλό. Ναι. Ναι, αυτά βλέπω μια άλλη ομάδα αυτή και από εκεί και πέρα οι άλλοι πιστεύω όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το μυαλό μας είναι αρχικά να σωθούμε και ό,τι καλύτερο πάρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στο δύσκολο έργο που έχετε. Και εγώ εύχομαι σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στην Ευαγγελία, σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να είσαι Α1 γιατί χρειάζονται. Εγώ στη Θεσσαλονίκη τελείωσα στο κολέγιο στο Ανατόλια. Ήμουν η μισός Θεσσαλονικιός. Άρα, παλιά σας το λέω δηλαδή. Στην Πασκετομάνα κοντά θα ήσασταν, λογικό. Από εκεί του κόλλησε το μπάσκετ. Από εσάς και θέλουμε όλες τις ομάδες να είναι υγιείς βέβαια. Και να άρα είστε μισός Αριανός. Ναι, καλής Γιαννάκης. Ωραία, έβγαλα και την είδηση. Καλής Γιαννάκης. Όλοι τότε Άρη βλέπανε. Όλοι ήμασταν του Γκάλη και του Γιαννάκη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Είδες. Θοδωρής Ριζούλης. Αριανάκη. Μόνος του. Μόνος του. Από κάτω. Άρης είπε. Ναι, επειδή όλη η Ελλάδα έβλεπε τότε. Μόνος του ανέβασε την ομάδα του χωριού του Χρυσάνθε μόνος του, 12 χρόνια, Α1. Εντάξει, ο άνθρωπος να είναι γερός, είναι δυνατός επιχειρηματικά. Άμα πήγαινε στο Ανατόλια τότε, ναι, μάλλον η οικογένεια όχι, είναι γερός δυνατή. Να είναι, δεν, απλά λέμε ότι συγγνώμη, κι άλλοι έχουν λεφτά, αλλά τώρα, δεν τα βάζουν. Τώρα, ναι, σωστό. Τώρα λοιπόν μια ομάδα όπως ο Ερμής που ανεβαίνει και τα λοιπά, και χρειάζεται κάποια χρήματα, δεν βγαίνει οικονομικά με τα έσοδα που έχει. Βγαίνει. Όχι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ούτε αυτά που διαβάζω. Ένα 700. Bet shop και έκο. 50, 60, 70, 80. Έκο. 200 αυτά. 200. Και 200 τεστήρια. Και 200 τεστήρια. Ο φίλος μου το αέριο που είναι και αριανός, πώς το λένε. Ο εδαθές. Ναι. Δεν δίνουν πολλά. Δεν δίνουν πολλά. Τον είδα. Δεν τον λέω τυχαία, τον είδα πινακίδα γι' αυτό στο μάτς. 200. Αυτό είναι. Πόσο παίρνει. Πόσο κάνει ο Αμερικανός ρε φίλε που παίρνει στη Λάρισα. 5.000, 3. 70. Πόσο? 80. Πόσο? 60. Μαριλής, φέρε την πογιά να βγει αυτό μαύρο. Ο Σούλερ πόσο να κάνει. Να παίξω. Ο Σούλερ πόσο κάνει του Ηρακλή. Ο Σούλερ είναι ρε φίλε Σούλερ. Εντάξει. Και ο παίκτη που πήρε η Λάρισα, ο Ρέινολτς που έχει, ο Χάμιλτον, ο Πάρξ κτλ. Αυτοί είναι όλοι 70-80. Ωραία. Ο Άρης γιατί δεν πήρε ένα τέτοιο. Γιατί δεν είχε 70-80. Και ο Τάλτον πόσο κάνει. Ξέρω εγώ. Πόσο κάνει. Εγώ λέω 60. Άμα είναι για τα 10.000 φίλε πήρε τον Ντάλτον. Εντάξει, τον Αβαρέλ. Εκείνη την εποχή τώρα μπορεί και εκείνη την ώρα να σου βρισκόταν μόνο αυτό. Θα μπει το μεταξύ το Σάββατο και θα βάλει 30 πόντου. Άλλου δεν. 30 πόντου θα βάλει. Θα κάνει ένα παιχνίδι αυτό. Θα κάνει ένα παιχνίδι. Προχθές εκεί που τα δύο σου τα συνεχόμενα τα χάνει. Καταρχήν δεν το σουτάριζε, φίλε. Δεν σου τάρει. Χάνονται ρε παιδιά, τώρα έχετε παίξει, έχουμε παίξει μπάσκετ όλοι. Χάνονται τα σου. 7 στα 10 έχω ρε Κώστα. Δεν είναι καλό οργανωτικά, Χρυσάνθε αυτό. Όχι ότι δεν βάζει. Ναι. Δεν είναι καλό, δεν στρώνει την ομάδα καλά. Είσαι και γκαντέμι με τον Χρυσάνθε. Να σου πω κάτι όμω. Εκεί τώρα χάθηκε το παιχνίδι. Να σου πω κάτι όμω. Είναι εξαιρετικό μέχρι τώρα ο Φλιώνη. Εξαιρετικό είναι. Ο Φλιώνη είναι πάρα πολύ καλό. Ο Φλιώνη πρέπει να μην φοβάται να παίρνει πρωτοβουλίε. Ενώ μπορεί να τα βάζει τα σουτ. Τα και σουτ και με τον Μπάουκ ήταν πολύ καλό. Και με, το, δεν, και τον, με τον Ηρακλή τον ήταν, ήταν καλό. Και ήταν ο μόνο που σταμάτησε το Χάνλαν τότε που έπαιζε στο Ιβάνιο. Ωραία. Και με τη Λάρισα μπήκε μέσα πάλι το τριποντάκι, το έβαλε και το καλάθι, το έβαλε κτλ. Είναι το στυλ του τέτοιο. Αυτό κοιτάει περισσότερο την μπάσα, είναι οργανωτή. Εγώ νομίζω ότι αν πάρει περισσότερε πρωτοβουλίε. Και η ομάδα του θα είναι κερδισμένη και ο ίδιος θα είναι κερδισμένος. Και να σου πω κάτι, είναι μεγάλη απώλεια και του Μποχορίδη. Είναι και φίλος μου. Και του Μόρις. Τεράστια απώλεια του Μποχορίδη. Ο Άρης έπαιζε πολύ καλά με τον Μποχορίδη. Το πήκε ρόλο με τον Τραγκίσεβις. Ακριβώς. Ο ίδιος έπαιζε με ενέργεια μεγάλη, με πάθος. Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα. Είναι πλήγμα
η απουσία του. Και είναι και μεγάλη η διάρκεια. Η διάρκεια. Σαν τον Κουέστα. Και ξέρεις πώς έγινε. Πώς. Σε άλμα για τάπα. Έπεσε με το χέρι. Πήγε σαν να εμένα, κόψει. Εδώ. Πήγε, ναι, τον καημένο. Πω, πω. Πήγε να κόψει και έπεσε πάνω στο χέρι και έσπασε το χέρι. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό και εσύ όταν σηκώνεσαι να τα πώσεις. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Να προσέχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζουμε και πάλι ένα εισιτήριο πλέον για τον αγώνα του Άρη με τον Ιωνικό. Και τέσσερα για τον ΠΑΟ. Γιατί έστειλε ο φίλος μου, περίμενα να σου πω το όνομά του. Από την. Τέσσερα, ναι. Τέσσερα ο Γιώργος, ακόμα. Ο Γιώργος. Μπράβο, το βλέπεις, μπράβο, πες τα εσύ. Ο Γιώργος, να... τον καλησπερίζουμε. Λέει γεια σας από την πανέμορφη νέα γωνιά Χαλκιδικής. Πράγματι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Λοιπόν, άρα. Τέσσερα ακόμη εισιτήρια γράφεται FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και ΠΑΟΚ και Άρης βέβαια. Έχουμε ακόμη ένα για το παιχνίδι, το πολύ καλό παιχνίδι που θα Ιωνικός. Γίνει στο Άρης Ιωνικός, για το Άρης Ιωνικός. Ότο Καλοκαιράς μαζί μας, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδου 19, στην Παλαιά Συμμαχική Ωραίο Κάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Θέρμη, otokalogeras.gr. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Ο Mr. Gold σας φέρνει την κορυφαία πίτσα αλλά και πολλά άλλα και μαγειρευτά έχει και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνε και πινερλί και μουσακά και παστίτιο και σουφλέ και ριζότο και ό,τι γουστάρεις έχει ο Mr. Gold με ένα τηλεφωνάκι στο σπίτι σου 62 85 86 και αν έχεις θεματάκια με το κινητό, αν έχει χαλάσει η μπαταρία του Samsung, αν έχει σπάσει η οθόνη του Huawei, Huawei. Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Του κινητού σου λοιπόν αν έχει σπάσει η οθόνη, αν έχει πρόβλημα φόρτιση με το iPhone σου Κώστα που έχει. Λοιπόν, όχι τώρα που κατέβασε το νέο iOS, σβήνει κάτι εφαρμογές μου. Θα πας στο Repair Store, ναι, θα πας στο Repair Store, τα πάντα θα στα φτιάξει. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11, κέντρο Θεσσαλονίκης, Βασιλής Όλας 140 και στην Τούμπα, εκεί που πας συχνά δηλαδή τις Κυριακές. Βέβαια. Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πριν βεβαίως τον Ένινγκ, ο οποίος σιγά σιγά οδεύει προς το Κλεάνης Βικελίδης. Ήδη σας είπαμε ότι λίγο πριν ανακοινώθηκε και επίσημα από το Instagram της ΠΑΕΑΡΙΣ και πλέον θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 2 να μιλάει live. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Η εβδομάδα διακοπής των πρωταθλημάτων είναι η χαρά του μπασκετικού, το εθνικό μας σπορ. Έτσι, πάμε λοιπόν στον Νίκο Μοσχοβίτη τώρα, ο οποίος ήταν χθες και παρακολούθησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας, που έχω την αίσθηση ότι κέρδιζε όλο το μάτσο ΠΑΟΚ και έχασε το τέλος. Είναι αυτό που λέμε «κι όμως μπορούσε». Νίκο, καλησπέρα. καλησπέρα. Είναι αυτό που λέει ο Κώστας, το «κι όμως μπορούσε», όχι τόσο αυτό που λέει ο Χρήσαντος, το ότι κέρδιζε όλο το μάτσο, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που ήταν κλειστό στη μεγαλύτερη του διάρκεια, είτε ήταν λίγο μπροστά ο ΠΑΟΚ, είτε κάπου περνούσε η Μπεσίκτας. Αλλά η ουσία είναι ότι εκεί που κρίθηκε το μάτς, κρίνονται τα περισσότερα παιχνίδια αυτά τα κλειστά, στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ πάλι έμεινε στο 0 και ιτήθηκε από τους Τούρκους. Δηλαδή, ψιλοφυσιολογικό δεν ήταν να ιτηθεί. Ναι, θεωρητικά. Πριν το παιχνίδι ναι, στη λογική ότι εντάξει, η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα που δεν το συζητάμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας και έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, έπρεπε να το πάρει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το κερδίσει. Ναι, ναι. Μπορούσε να το κερδίσει. Δηλαδή κράτησε χαμηλά την Μπεσίκτας, δεν της επέτρεψε να βρει ρυθμό πέρα από τον Γκότσερ που ναι μεν ένα καλό εργαλείο, αλλά τώρα χθες έβαλε 5 τρίποντα. Έτσι, δεν ήταν κάτι που του βγαίνει και τόσο πολύ. Τα περισσότερα τούτη θα κράτησε χαμηλά. Ωστόσο, στο τέλος, στα τελευταία λεπτά, που όταν μιλάμε για κλειστά παιχνίδια, εκεί κρίνονται τα μάτια, οι αποφάσεις σωστές, δεν υπήρχαν και πάλι. Και ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0 για 5 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Δηλαδή, το επιμέρους σκορ, αν θυμάμαι καλά, την Μπεσίκτας, στο τέλος ήταν 0-14. Έτσι. Το 60-55 έγινε 60-69. Δεν ξέρω κατά πόσο γενικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να μείνει σε αυτό που έγινε χθες. Πάντως είναι κάτι που επαναλήφθηκε. Δηλαδή κάτι ανάλογο έγινε και στη Νίκαια με τον Ιωνικό, που και εκεί έμεινε για πολύ χρόνο χωρίς σκορ στο τέλος και έτσι ήρθε ήττα και με μια μεγαλύτερη διαφορά. Κάτι ανάλογο έγινε και χθες με την Μπεσίκτας. Γενικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος στο Champions League, πέρα από τη συμμετοχή και το κίνητρο που μπορεί να δίνει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σε τους ξένους παίχτες κυρίως, δεν ξέρω αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, στη λογική ότι
και το δικό του το ρόστερ είναι και μικρό και δεν ξέρω μικρό. Κατά πόσο μπορεί να φέρει στα ίσα την ποιότητα που έχει ο Όμιλος, γιατί ο Όμιλος έχει αρκετή ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχει την Μπεσίκτας, έχει τη Σαραγώσα, έχει την Telekom Βόνης που προχθές νίκησε μέσα στην Μπάγκερ Μονάχου και την απέκλεισε το κύπελο. Έχει την Πρίντιζη που κέρδισε μέσα στην Αρμάνη, έχει την Επτούνα. Δηλαδή είναι και ο Όμιλος πολύ δύσκολος, έτσι κι αλλιώς. Και ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι τώρα, Νίκο, δεν είναι για να ζητάει πράγματα από την Ευρώπη. Έτσι αυτό ακριβώς. Μεταβατική ακριβώς. Είναι η χρονιά τώρα, κακά τα ψέματα. Το μόνο που μπορεί να ζητάει από την Ευρώπη είναι να κρατάει ρυθμό. Έτσι. Και μέσα από τα παιχνίδια, τουλάχιστον στην αρχή, να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Γιατί ξέρω ότι σε πολλούς δεν φαίνεται ωραίο, αλλά ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να κάνει ομάδα αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι. Έτσι, δηλαδή θα τον βοηθήσει να ρολάρει, θα τον βοηθήσει να ρολάρει περισσότερο ακριβώς, για το ελληνικό ακριβώς. πρωτάθλημα παρά να περιμένει ο κόσμος διάκριση στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτό φέτος. Και πάντα στη λογική αυτή που λες Κώστα, εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι ναι, okay, το αγωνιστικό, τα παιχνίδια και όλα αυτά δεν έχει λύσει το εξαγωνιστικό το ΠΑΟΚ. Το εξαγωνιστικό του παραμένει πολύ μεγάλη πληγή. Έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Έτσι, αυτό το οποίο έχει να ξεπεράσει και δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι δεν φαίνεται και λύση στον ορίζοντα. Δηλαδή το πρόβλημα παραμένει, το οικονομικό είναι το μεγάλο αγκάθι, υπάρχει ένα μπαν το οποίο ναι μεν είναι να καλυφθεί, αλλά δεν είναι κάποιο τρελό ποσό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για να καλυφθεί αυτό το μπαν που έχει πέσει από τον Κρουμπάλι. Και γενικότερα η καθημερινότητα έξω από την ομάδα παραμένει πολύ προβληματική. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βρει μια ροή, αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει και μέσα στην ομάδα. Έτσι. Ακόμα είναι αρχή. Έτσι. Καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με τα παιχνίδια και φυσιολογικό είναι αυτό, αλλά το γύρω-γύρω παραμένει πολύ προβληματικό. Σωστά. Είναι το μεγάλο και θέμα. Καλά, και καλά που υπάρχουν και 2-3 παοξίδες παράγοντες που μπήκαν μπροστά και η ομάδα υπάρχει, έτσι, κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Και το ότι το θέμα είναι, το εξαγωνιστικό είναι προβληματικό, δεν είναι ευθύνη αυτών που είναι τώρα στην ομάδα. Καλά, έτσι. Το μόνο σίγουρο αυτό. Οι συγκεκριμένοι μπήκανε, προσπαθούν να βοηθήσουν, πραγματικά ασχολούνται κάθε μέρα, τις περισσότερες ώρες της ημέρας με αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι εύκολη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Σωστά. Που μακάρι όχι να βρεθεί μια λύση, να υπάρχει μια κανονική καθημερινότητα στην ομάδα, ούτως όταν ασχολούμαστε με το αν ο Λιούις βγαίνει ή με το αν ο Εγκεκέζε κάνει ή δεν κάνει και όλα αυτά. Φαντάζομαι... Για μένα τουλάχιστον δευτερεύοντα αυτά τα δεδομένα. Σίγουρα. Φαντάζομαι γι' αυτό και δεν ακούμε στο ρεπορτάζ ή ποτέ δεν λέμε για σκέψεις αντικατάστασης κάποιου παίχτη που δεν είναι και τόσο καλός μέχρι τώρα στην παρουσία του. Δηλαδή όλοι βλέπουμε ότι κάποιοι δεν μπορούν, αλλά λες τι να κάνουμε. Καταρχάς ο Πάοκ για να κάνει αντικατάσταση πρέπει να άρει τον μπαν. Και ο Πάοκ έχει μπαν. Από 11 Οκτωβρίου. Το ποσό το οποίο είναι για να αρθεί η δόση που είναι να πληρωθεί είναι μικρό, αλλά δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι, μήπως και τον Άρη και τον Πάοκ τον βολεύει κάπου τον μπαν. Να μην αλλάζει. Ναι, λέει δεν μπορώ, τι να κάνω, έχω τον μπαν. Κοίταξε, ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα σε αυτό που λες, Χρυσάνθε, είναι η περίπτωση του Εγκεκέζου. Ο Εγκεκέζου ήρθε με μηνιαίο συμβόλαιο. Ο ποιος? Ανανεώθηκε ο Εγκεκέζου. Ανανεώθηκε το συμβόλαιο για άλλο ένα μήνα. Νομίζω ότι αν ο Πάοκ μπορούσε να βγει στην αγορά και να βρει κάτι καλύτερο, θα το έκανε. Δεν μπορεί να το κάνει, συνεχίζει με τον Εγκεκέζε. Έτσι, με τα διάφορα στραβά μπορεί να έχει αυτό το παιδί και τα όποια καλά μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση και είναι αρκετά δύσκολη και το κακό για το ΠΑΟΚ είναι ότι έχει και ένα πρόγραμμα τώρα ειδικά με το που ξεκινάει και η Ευρώπη που είναι κατηφορικό για να το πω πολύ απλά. Δηλαδή έχει το Παναθηναϊκό. Έχει Παναθηναϊκό τώρα. Ναι. Έχει να πάει μετά σε ένα χωριό στην Ουγγαρία να παίξει με τη Σομπατέλη. Φάλκο. Την Τρίτη. Με τη Φάλκο. Ναι, έχει να γυρίσει μετά να πάει να παίξει στη Ρόδο. Δηλαδή η διαδικασία των αγώνων είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολο αυτό το ευρωπαϊκό μεσοβδόμαδο και πόσο μάλλον για μια νέα ομάδα τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, τώρα Παναθηναϊκό στο πρόγραμμα, έτσι. Σάββατο. Ναι, Παναθηναϊκό στο Σάββατο. Ανακοινώθηκε κιόλας πριν από λίγο από την ΚΑΕ ότι παίρνει μια μικρή παράταση η διάθεση των διαρκείας. Με τη χθεσινή ενημέρωση ολοκληρώθηκε χθες, αλλά παίρνει παράταση μέχρι την Παρασκευή. Και τα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, σε πώληση. Ναι. Το παιχνίδι είναι το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο το βράδυ
με την Αρμάνη στο ΆΚΑ και αν δεν προκύψει κάποιο θέμα έρχεται και πλήρης. Έρχεται πλήρης, 6 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Σαββάτου. 6 παρατέταρτο, δύσκολο παιχνίδι, το συζητάμε, έτσι ο Παναθηναϊκός είναι μια κλάση παραπάνω. Είναι και θεωρητικά. Αυτό το πλαίσιο προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά το παιχνίδι. Σωστά. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πάμε αμέσως και. Ή όχι αμέσως, σε δευτερόλεπτα. Στο Κλέαντη Βικελίδη, στην αίθουσα τύπου του Κλέαντη Βικελίδη. Εδώ τα έχω έτοιμα όλα. Κώστα, έχω ανοίξει. Μίχαλ Ένινγκ. YouTube, έχω ανοίξει live streaming, έχω ανοίξει τα πάντα. Αλλά πρέπει να δούμε και κάποιον που είναι εκεί. Να τον ακούσουμε μάλλον. Ωραίο τέτοιο έχει κάνει εδώ η Παϊάρη στο YouTube live κτλ. Εντυπωσιακό. Με φωτογραφία του Μάικλ Έρνινγκ, εκεί το όμικρο αυτό το γερμανικό μπροστά. Ναι, είπαμε, εντάξει. Ωραία. Επίσης, η παρουσία του νέου προπονητή της ομάδας μας. Αυτό το της ομάδας μας δεν μ' αρέσει. Αφού είναι ο επίσημος λογαριασμός του Άιντ. Δεν μ' αρέσει. Της ομάδας τους. Της ομάδας. Της ομάδας μας. Χωρίς το μας. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, τα μπασκετικά νομίζω τα καλύψαμε. Έτσι, τα καλύψαμε. Είπαμε για Άρη ότι δεν υπάρχει θέμα Τάλτον, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άλλωστε είναι Τετάρτη σήμερα, Σάββατο η ομάδα παίζει με τον Ελληνικό. Για Ηρακλή φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της Λάρισας, ο οποίος είπε ότι είναι ευπρόσδεκτη η φύλαθλη του Ηρακλή στη Λάρισα. Να φωνάξουν τα συνθήματά τους, να πάρουν εισιτήριο κτλ. Να χάσουν σαν τον Άρη και να φύγουν. Πριν από λίγο βγήκε και ανακοίνωση 15 ευρώ. Δεν το αμελήσα να το ρωτήσουμε τον πρόεδρο αυτό. Καλό είναι. Ακριβό είναι. Τι λες. 15 ευρώ. 15 και με τον ευρώ. Άρη ήταν 15 ευρώ. 15 ευρώ είναι, τι ακριβό. Είναι, είναι βέβαια γενική είσοδος, δεν είναι μόνο για τους οπαδούς. 15 ευρώ είναι. Πόσο ήθελες δηλαδή. Είναι 15, 20 και 30. Στην Α2 πόσο έχεις το εισιτήριο. 7 εμείς τα έχουμε, φίλε. 7. Τι 7. 7 έχει ο Ηρακλής εισιτήριο. Η αυτόνομη κάνει κουμάντο. Η αυτόνομη έχει 5. Με ορίστε, να το. Ναι, 5 δηλαδή οι συνδεσμοίτες, όχι μόνο αυτό. Μόνο 5 ευρώ, ρε φίλε. Α1 είναι. 7, 10. Θα φάω πέσιμο. 20, 25 και 30. Αυτά είναι του Ηρακλή. 7. 7, 10. Το 7, φίλε, μόνο εσύ και ο Γιώργος Γαλάνος τον Άρη στο ποδόσφαιρο το είχε βάλει. Το 7 ευρώ. 7 ευρώ το... Και ψάχνανε 2 ευρώ στα εκδοτήρια. Εγώ για να δίνω ρέστα. Ναι. Μόνο εγώ. Και όλους σας ζητάω διάρρη. 7, ρε φίλε. Διάρρη, 7. Το 5, 5 είχαμε πέρσι στην Α2. Και από τα 7 πόσα μείνει στην ομάδα. Τι πόσα μένουν. Πόσα μένουν στην ομάδα τα 7. Έχει, πάει αστυνομία έχει. Από εδώ, από εκεί. Έχει διάφορα. Τίποτα. Έχει σακέ, έχει. Όχι, θα βγει ο Δρακόπουλος πάλι σε κανένα εξάμεινο. Εντάξει. Θα λέει δεν βγαίνουμε και τέτοιο άνθρωπο. Δεν είναι τα έσοδα. Ωραία, έτσι. Ο Ηρακλής θέλει να μαζέψει τον κόσμο του. Καλά κάνει. 7 τώρα. 15 και η Λάρισα τώρα το βάζει 15. Γενική είσοδο, φίλε. Γιατί κοίταξε. Είναι ομάδα δεν είναι τη Λάρισα. Δεν είναι τη Λάρισα. Είναι από Κωμόπολη δίπλα στη Λάρισα. Ναι. Τι να περιμένουν τώρα να πάνε όλοι οι αγιώτες, ας πούμε, πόσοι να πάνε. Πόσοι. 200, 100. Θα πάνε τη Λάρισα η μπασκετική. Η μπασκετική με πρόσκληση. Να πάνε 500 άτομα. Με πρόσκληση. Πρέπει να βγει το μάτς, ξέρεις, έξω δέχει το μάτς. Πόσα. Χαμός. Πάρα πολλά. ΔΕΗ, αυτά, ρεύματα. Πού είναι ο Νίκος. Στο Χαριλάου. Ναι. Στο Χαριλάου. Λοιπόν, είπαμε τα μπασκετικά, τα είπαμε, τα βολεϊκά τα είπαμε. Ακούσαμε τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ εδώ στο Λίμπερο, τον Κώστα Δελικώστα. Είναι διαθέσιμος. Το κλείσε. Λοιπόν, να τον ενεργοποιήσω. Μιλήσαμε και για την εθνική μετά την εκπληκτική εμφάνιση με τη Βοσνία και την νίκη 2-1. Επί μιας ομάδας που θεωρείται ισχυρή πλέον στο ευρωπαϊκό στερεώμα τα τελευταία χρόνια. Δεν έπαιζε βέβαια ο Τζέκο, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει ισχυρή η Βοσνία. Η νίκη είναι σημαντική. Περισσότερο ως ελπιδοφόρο μήνυμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θριαβολογούμε βεβαίως. Όπως βλέπω ότι κατά κόρον από χθες το βράδυ ξαφνικά η εθνική έγινε πάλι ομαδάρα και τα λοιπά και η επίσημη αγαπημένη χρειάζεται υπομονή. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Δείξαμε ότι έχουμε κάποια στοιχεία ενθαρρυντικά. Δεν χρειάζεται να θεροβατούμε περισσότερο. Έτσι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο του Άρη είπαμε περιμένουμε τη συνέντευξη του Μίχαηλ Ένινγκ. Για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή είπαμε για την προπόνηση ουσιαστικά χθες με την νίκη Ευκαρπία στην ΙΤΑ 3-0 δεν έπαιζε ο Περόνε και ο Τάι και άλλες απουσίες είχε η ομάδα του Ηρακλή που είπαμε ότι κάνει ένα δικό της ξεκίνημα, ένα διαφορετικό ξεκίνημα με σκοπό να υπάρχει στο ποδοσφαιρικό στερέωμα έστω και στην πιο χαμηλή κατηγορία και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτή τη χρονιά η οποία και για τον Ηρακλή τον ποδοσφαιρικό γενικότερα για το σύλλογο όλων είναι μεταβατική. Είχε κλήρωση κυπέλου. Ένας καλός μας κοινός μας φίλος. Κερδίσαμε. Πώς? Όχι, ποδόσφαιρο φίλε. Εντάξει. Τι εντάξει. Έχει τέτοια μάτς κανονικά. Με ποιον πέσαμε. Πας Γιάννη Ναβέρια.
Καλό. Τι θες? Αν δεν συνδεθεί. Ναι. Θα το κάνω εγώ, θα το προπονητήσω. Hallo, Herr Zaltiris, ja, in der Mannschaft. Μην πεις στη δεύτερη ομάδα της πόλης. Der große Pauk. Πάω. Ο μεγάλος Pauk. Αν θέλεις πάντως μπορούμε. Θα βγει άλλα ρήματα. Ξέρω για να πω να τους συνδέσω. Ξέρω, από αυτό. Αυτό με τα φύκια θα πω, να ξέρεις, πρόσεχε. Και άμα έχει θάλασσα φύκια δεν παίρνεις. Δικφύκεν. Δεν παίρνεις. Πάντως αν δεν βγει, ευχαρίστως. Ωραία. Έτσι, εδώ σε έχω, έτοιμο είσαι όλα. Λοιπόν. Φίλε, ένας κοινός μου γνωστός. Ναι, πάμε. Νομίζω σε πάντρεψε. Λοιπόν. Τον αδερφό μου, αδερφός μου. Πας Γιάννη Ναβέρια. Καλό. Τρίκαλα Εργοτέλης. Τέλειο. Πλατανιάς Αστέρας Τρίπολης. Μάλιστα. Πανσεραϊκός Βόλος. Μπαίνουν οι ομάδες της ναι. Αεθνικής. Πανσεραϊκός Βόλος. Πανσεραϊκός Βόλος, ναι. Ωραία. Καλαμάτα Λάρισα. Ο Γεωργούντσος δηλαδή με τον Κούλια. Θα τον βγάλουμε αύριο. Παναχαϊκή Παναθηναϊκός. Καλό. Διπλό. Καβάλα Όφη. Ναι. Απόλλων Λάρισας Ξάνθη. Μάλιστα. Η Άλυσος Πανετολικός. Μάλιστα. Ολυμπιακός Βόλου Πανιώνιος. Ολυμπιακός Βόλου Πανιώνιος. Ναι, ναι, και τώρα περίμενε. Αιωλικός Νίκη Βόλου ή Απόλλων Σμύρνης με Λαμία. Στην επόμενη φάση μπαίνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Πάρε τον Νίκο τώρα. Παίρνω τον Νίκο τώρα. Έλα ρε Νίκο, πού είσαι ρε Νίκο? Τι κάνετε? Σε ψάχνουμε. Με βρήκατε. Εγώ κανονικά είχα σήμα, παιδιά. Άσε ρε τώρα που είχε σήμα τώρα. Άσε τα σάπια σου. Τι? Τι γίνεται? Καλά εσύ? Καλά, δεν ξέρω. Ήρθε ο Ένινγκ? Όχι, ακόμα δεν ήρθε. Θα αρχίσει τις δύο. Στις δύο λίγο δύσκολα. Εγώ το βλέπω. 2 και 5, 2 και 10. Γιατί ρε φίλε 2 και 5? Νομίζω στη Γερμανία έτσι έκανε. Θα προλάβουμε διαφημίσεις δηλαδή. Θα προλάβουμε, πιστεύω. Η τελευταία ενημέρωση του γραφείου τύπου αυτό αναφέρει ότι 2 και 5 με 2 και 10 θα έχει τις παρουσίες του Γερμανού τεχνικού. Είναι εδώ. Ναι. Έρχεται πριν από ένα δύο λεπτάκι ο Άγγελος Χαριστέας. Ναι, τι λέει ο Άγγελος? Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Είναι λίγο, καλά είναι. Είπαμε ένα γεια. Το δεν προλάβαμε να πούμε πολλά είναι, δεν μιλήσαμε ακόμα. Να ξέρει λοιπόν, ο κόσμος. Είπαμε ένα γεια. Τι γίνεται, τι γίνεται, καλά εσύ. Τι να δούμε. Λοιπόν, να δούμε τι έχει να πει ο Γερμανός τεχνικός. Αν θα ανοιχτεί και αν θα, έτσι, θα καταγράψει τις σκέψεις του και τις εντυπώσεις του μέχρι στιγμής από την ομάδα. Κυρίως το πλάνο είναι αυτό νομίζω που ενδιαφέρει τον κόσμο και εμάς φυσικά να ακούσουμε τι έχει στο μυαλό του Γερμανός τεχνικός, ποιες είναι οι σκέψεις του παρακολουθώντας όλο το προηγούμενο διάστημα τον Άρη μέσα από τα βίντεο και ζώντας τον Άρη πλέον. Για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να το ρωτήσουμε, να το ρωτήσεις δηλαδή, ότι διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό του, οι περισσότεροι φίλοι της ομάδας, πέρα από τα θετικά που έχει κάνει ο άνθρωπος στην καριέρα του, στάθηκαν στην πενταετία που απουσίαζε. Αν θέλει να μας πει λοιπόν γι' αυτό κάτι, να ακούσουμε τον άνθρωπο, γιατί όλοι εκεί κόλλησαν. 5 χρόνια δεν προπονούσε και διάφορα τέτοια. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αν όντως έχει αυτή την επιθετική λογική στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Τα συστήματα αυτά νομίζω λίγο πολύ θα τα ρωτήσουν όλοι. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό και βέβαια και το κομμάτι των συνεργατών. Ναι, για ποιο λόγο επέλεξε να έρθει μόνος. Έτσι. Φαντάζομαι ήταν κάτι το οποίο δεν χάλασε. Μου είπε ο Καρυπίδης ότι δεν μπορώ να πληρώσω άλλο. Έχει εμπιστοσύνη στο τίμημα εδώ. Έτσι λες εσύ. Αξαρωτηθεί για όλα αυτά σίγουρα και για αυτό το διάστημα των 5 ετών που ήταν μακριά από τους πάγκους. Όχι δεν ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο, απλά δεν ασχολιόταν με την προπονητική. Θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις του και ειδικά η απάντησή του στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι φυσικά τα υπόλοιπα τακτικά θέματα τα οποία περιμένουν να δούμε τι έχει να πει, διότι όπως έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, είναι και ένας προπονητής που στην καριέρα του έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλά συστήματα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σκέφτεται για τον Άρη, αν θα διατηρήσει δηλαδή αυτό το 4-2-3-1 που έχουμε μάθει φέτος ή αν θα επιλέξει κάτι διαφορετικό βλέποντας και την ομάδα σε αυτό το πρώτο διάστημα. Δώσε μας λίγο ρεπορτάζ αγωνιστικό, γιατί πλέον πλησιάζει το παιχνίδι με την Ξάνθη. Ο Βέλεθ επέστρεψε, νομίζω επέστρεψε, έτσι. Εντάξει, από μια ίωση ταλαιπωρεί το Ισπανός, δεν θα τους στείλει τη συμμετοχή στο μάτι της Κυριακής. Δεν θα έχει θέμα, το χρειάζεται ο Άρης. Ακόμα για δεκάδα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί είναι ακόμα Τετάρτη. Εντάξει, νομίζω ότι αύριο και μεθαύριο. Τι να μιλήσει, ο προπονητής ο καινούριος που ξέρει. Και με αυτόν μίλησες και σε αυτόν χαρτάκι θα δίνεις. Από αύριο και μεθαύριο θα δούμε μέσα στη δικασία των προπονήσεων ποιες είναι οι σκέψεις του Ένινγκ όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα περπατήσει στην Ξάνθη. Δεν νομίζω πάντως να έχει πάρα πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως να μην έχει και καμία σε σχέση με το τελευταίο μάτς του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό. Τρεις αλλαγές θα κάνει. Με τίποτα, κάτι τρεις αλλαγές λέει θα κάνει. Δεν νομίζω. Τρεις αλλαγές. Θα σας τις πω την Παρασκευή. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Βέβαια,
δεν νομίζω ότι, επειδή είναι ακόμα πολύ νωρίς, δεν θα προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές και θα συμβουλευτεί και τον Ντόλι Ντερζή σίγουρα σε αυτό το πρώτο κομμάτι, που ξέρει πολύ καλύτερα την ομάδα από αυτόν. Άρα να μην περιμένουμε, νομίζω, πάρα πολλά από πλευράς διαφορετικών προσώπων κόντρα στην Ξάφη την Κυριακή. Mm. Αλλά θα περιμένουμε και την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση, που θα είναι και έτσι δύο καθοριστικές όσον αφορά την δεκάδα, για να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Έν. Εντάξει, αυτές τις πρώτες μέρες δεν θα λέγαω ότι είναι πολύ παρεμβατικό στις προπονήσεις. Δίνει κάποιες οδηγίες, αλλά δεν προσπαθεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και να φορτώσει τους ποδοσφαιριστές με πάρα πολλές πληροφορίες για να μην τους μπερδέψει κιόλας. Υπάρχουν πράγματα που του αρέσουν και θα είχε δει και το προηγούμενο διάστημα, που είναι η παραγωγικότητα του Άρη και από πλευράς κλασικών ευκαιριών και από πλευράς γκολ στα τελευταία παιχνίδια και κυρίως να το δοκιμάσουμε τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αυτό το θέμα της άμυνας που τον προβληματίζει λίγο, όχι τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει για παράδειγμα με τη Λάρισα ή με τον Ολυμπιακό, αλλά η γενικότερη ανασταλτική λειτουργία που ξεκινάει από την πρώτη γραμμή άμυνας που είναι η επίθεση. Δεν θέλει ο αντίπαλος να φτάνει την μπάλα εύκολα κοντά στην περιοχή του Άρη. Θα το δουλέψει αυτό σταδιακά, το έχει διακρίνει και θα προσπαθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα να το βελτιώσει. Δηλαδή εσύ λες ότι την Κυριακή θα έχει Σούντγκρεν βασικό και Ρόους βασικό? Δεν ξέρω τι θα... Όχι, ο κύριος Στράτζαλης εδώ πέρα. Τι θέλει πάλι ο Στράτζαλης? Ναι. Κάθε φορά θέλει να βγαίνει στο Λίμπερο, να τον κάνει μια μεταγραφή. Αλήθεια είναι αυτό. Όλο παρεμβαίνει. Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα είναι ο Σούντγκρεν σίγουρα. Αρχίζεις και το όλοι οι ίδιοι θα το αλλάξει την πορεία. Δεν σου είπα, Χρήστο, αν θε δεδομένο ότι θα είναι όλοι οι ίδιοι. Μήπως το είπε στον Κώστα. Θα δούμε μεθαύριο. Μάλιστα. Θα δούμε αύριο και μεθαύριο. Ναι, γιατί πρόσεξε λίγο. Όταν λέγαμε στα προηγούμενα παιχνίδια ότι πάνε για αλλαγή κάποιοι αυτοί, τώρα επειδή άλλαξε ο προπονητής, το να μείνουν αυτοί που πηγαίναν για αλλαγή δεν είναι και τόσο λογικό. Σημασία έχει. Δεν έχει το ότι θεωρούμε εγώ και συλλογικό. Πόσες προπονήσεις έχει κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, με την ομάδα? Σήμερα ήταν η τρίτη το πρωί. Εντάξει. Όντως θα έχει κάποιες. Φέτφα. Αύριο θα έχει και φέτφα στην προπόνηση. Σήμερα έχει απόγευμα ή μόνο πρωί? Μόνο πρωί. Άρα αύριο θα έχει φέτφα. Από αύριο και τον Έμαν θα έχει από αύριο. Αύριο θα έχει και Έμαν. Κόρχουτ. Γύρισε ο Κόρχουτ. Κόρχουτ έχει γυρίσει, ναι. Ο Κόρχουτ γύρισε, που έβαλε μια γκολάρα από τα 800 μέτρα με την Ουγγαρία και στον Άρη θα πήγαινε στο δοκάρι μπάλα. 100%. Θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο, τι αγάπη. Θέλει και τύχη. Ο Κουέστα πήγε Ισπανία, αληθεύει αυτό το. Πήγε Ισπανία, για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Ναι. Τουλάχιστον για ένα μήνα θα είναι. Πότε γυρίζει αυτό, Νίκο? Στην πατρίδα του. Θα γυρίσει για το τελικό στάδιο τη αποθεραπεία. Τώρα φαντάζομαι εκεί πέρα θέλει να έρθει αρχέ Δεκέμβρη, θα είναι ξαναπίσω. Εκτός απρόπτου. Ενώ στην ενεργό δράση πότε γυρίζει? Α, στην ενεργό δράση. Αν δεν προλάβει πριν τις γιορτές, αρχές Γενάρη. Τόσο πολύ? Γιατί τόσο πολύ, ρε φίλε? Τρεις μήνες, παιδιά. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Και χτύπησε πριν. Ναι, και χτύπησε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι είναι? Τρεις μήνες, εσύ το πήγες τέσσερις τώρα. Για τέσσερις σου είπα. Αν δεν προλάβει, επειδή είναι και ένας ιδιαίτερος τραυματισμός. Μέσα τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη θα είναι κανονικά. Σαν τον Μπρούνο Γκάμπ, μας λέγατε Οκτώβρη και μπήκε τον Αύγουστο. Οκτώβρη είχαμε πει χρειάζεται 100% έτοιμος, γιατί όπως ακόμα δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Σταδιακά πηγαίνει. Από τα 60 λεπτά πήγαμε σε 70. Τι ωραία δικαιολογία. Κώστα, κατάλαβες τώρα? Οκτώβριο γυρίζει ο Μπρούνο Γκάμα. Γύρισε τον Αύγουστο. Είχαμε πει 100% έτοιμο στο 10. 100% έτοιμο. Αλλά τελικά δεν είναι. Τον Οκτώβριο. Γύρισε νωρίτερα. Αν γυρνούσε αργότερα θα λέγατε το ιατρικό team δεν είναι καλό και τέτοια. Εσείς οι δημοσιογράφοι. Του συνεργάτη σου δηλαδή. Εσείς είναι οι δημοσιογράφοι, κολλητοί των γιατρών, των φυσιοθεραπευτών και των προπονητών και των παικτών. Ενώ εγώ με τον Κώστα είμαστε των διοικούντων. Εμείς των παραγόντων. Έτσι είναι αυτά, ρε φίλε. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να σε κλείσουμε τώρα και σε. Τι βλέπεις, είναι 2 και 4, γι' αυτό σε τραβάω. Είναι 2 και 1. Τι? Είναι 2 και 1, έχει δίκιο. Με ποιο ρόλο είπατε εκεί, με το 1 ή με το 4? Με το 1. Σου λέει και 1. Με το Super 3. Λοιπόν, οκ. Άρα σε κλείνουμε, ευχαριστούμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο και πάλι για να τον ακούσουμε live. Να πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας. Θα έχουμε το όνομα εδώ πέρα για να διακόψουμε. Έγινε, Νίκο, thank you. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και εμείς αύριο ραντεβού. Εδώ θα μείνει, δεν κλείνω τώρα. Κάνω εγώ την πάσα. Θα αποδεσμεύσω Κώστα Κούση. Και αύριο λίγο μετά τις 12 θα είμαστε ως τρόικα πλέον με την ειδησιογραφία. Όσοι στείλατε για τον ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, παίρνετε και οι 4 που στείλατε το εισιτηριάκι και οι 2 που στείλατε για τον Άρη. Η Μαρίλη σας πάρει για τις περαιτέρω λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια από μένα. Πάμε στο break. Ναι, break και μετά inning. Έτσι ακριβώς.